Καλησπέρα, φίλοι ακροατέ του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα, Νίκο Μοσχολίδη. Καλησπέρα, Σταύρε, τι γίνεται. Πάρα πολύ καλά είναι τα πράγματα, φίλε, από το πρωί. Δεν είναι μια ευχάριστη μέρα αγώνα, πάρα δεν είναι πολύ. Το μυαλό σου εκεί, δεν είσαι 100% συγκεντρωμένο στο στόχο σήμερα. Πραγματικά δεν με έχουν αφήσει να σκεφτώ το παιχνίδι ένα δευτερόλεπτο. Θε αυτό το δύο να μην κάνουμε τίποτα άλλο, ασχοληθούμε μόνο με αυτό. Καλά, ούτω ή άλλω μόνο με το παιχνίδι ασχοληθούμε. Μόνο με το παιχνίδι ασχοληθούμε. Ο μεγάλο Πάοκ παίζει Champions League. Έτσι. Θέλει να πλησιάσει τον στόχο. Ναι. Το όνειρο των ομίλων. Ναι. Μια μπορούμε να το ζήσουμε, που... Μπέλγκα, θες. Μπορούμε να ζήσουμε το όνειρο. Αυτό κράτησα πως είπε χθες. Μα είναι ο στόχος νούμερο ένα, ρε. Αλλάζει στάτους. Ναι. Μπαίνεις σε μια άλλη. Ωραία. Ναι, αλλά δεν θέλω να μου ξεφεύγεις. Κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Σήμερα το πρώτο βήμα και τέτοια. Αλλά αν πετύχουμε αυτόν τον στόχο μέσα από το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Αλλάζει στάτους. Συγκαταλέγεσαι σε ένα άλλο κλαμπ ομάδων. Έτσι. Ωραία. Φεύγει η μιζέρια από πάνω σου. Ο Βασιλάκης Καΐλας απομακρύνεται και μπαίνει στη θέση του η Στεφανή του Μονακό 22 χρονών. Ναι. Όχι τώρα έτσι όπως κατάντησε, μετά από 4.500 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων. Μέρα αγώνα. Παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το μυαλό είναι εκεί. Η πόλη και όλη η Βόρεια Ελλάδα και αρκετοί από τη Νότια. Ναι. Ασχολούνται μόνο με αυτό. Έτσι. Σήμερα η πόλη που από τη Δευτέρα έχει ψηλοαδειάσει, γιατί όντως έχει ψηλοαδειάσει αυτή την εβδομάδα. Θα ξαναγεμίσει σήμερα λοιπόν εκεί, τρεις ώρες. Στις γύρω περιοχές. Ναι. Ωραία. Θα είναι σαν να είναι χειμώνας. Δηλαδή πανηγυρίζει με το καλεντάρι της UEFA ο Τάσος που έχει γυράδικο. 1000%. Ναι, δηλαδή βλέπει το καλεντάρι και λέει θα βγει και ο Αύγουστος. Ναι, φίλε. Ψιλοσυχτηρίζει όμως λίγο για τα τέτοια. Για τους επαναληπτικούς. Ψιλοσυχτηρίζει γιατί τι? Δεν μπορεί να δουλέψει πολύ με ελεύθερο κανάλι, δεν βολεύει όλη η βιομηχανία. Εσύ λες για το Sports Café. Ναι. Εκεί λίγο σφίγγει το ναι, πράγμα. Ναι, σφίγγει λίγο με το αλλά με ο Κοψίδης 4. Ο Κοψίδης ό,τι και να έχει δουλεύει ρε φίλε. Δουλεύει αυτό και ναι, πώς. Ό,τι και να είναι. Βγήκε και ο Αύγουστος. Έτσι, 100%. Χάρη στο μεγάλο ΠΑΟΚ που κινεί την οικονομία, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομία της πόλης εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη σήμερα, μαγαζί εκεί γύρω σε Τούμπα 8 Αυγούστου. Sold out από το μεσημέρι. Από το μεσημέρι, λέμε τώρα. Okay, με κινητικότητα από το απόγευμα, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, 8 Αυγουστού, Τετάρτη. Ναι. Σκοτωμένη ημέρα. Αυτό θα ήσουν. Θα έκανε ταμείο 130 ευρώ. Ναι. Τα εργατικά του μόνο ήταν 4,5 εκατοστάρικα. Σωστά. Εντάξει, με ένσημα. Τώρα, ναι. Άλλο, αν κολλάει. Okay. Ωραία. Πώς το λένε. Και ξαφνικά το 130 ευρώ μεταμορφώνεται σε 5.000. Οπότε εκεί η ευλογία. Ένσημα, δικέφαλος εικόνα. Τα ίδια. Το πρωί προσοχή. Ναι, ενίκιο 1.200 ευρώ. Ωραία, βγήκε το ενίκιο. Έτσι. Ωραία. Και δύο υπάλληλοι. Έτσι. Από τους 6 σύνολο. Ξεκάθαρα. Δηλαδή σου λέει ο ΠΑΟΚ, ρε Τσομπάνη, πλήρωσε 4 υπαλλήλους σε ένα μήνα. Τι σου ζητάω. Ωραία. Ναι. Η βασική κινητήριος δύναμη της οικονομίας της πόλης λοιπόν. Μεγάλη αλήθεια. Εντάξει. Αγωνίζεται σήμερα. Απέναντι στην Σπαρτάκ Μόσχας, την ομάδα του λαού υποτίθεται. Ναι, είναι των εργατών. Των εργατών. Ναι. Δεν δηλαδή, είναι... ο Λαφαζάνοφ. Ναι. Και η Παπαρίγοφ. Η Μαρία Κωνσταντοπούλοφ. Με αυτούς παίζουμε. Να έχετε το νου σας. Θέλουν να κάνουν το ρούβλι λέβα. Έχουν κάτι τέτοια κουδίμα. Λίγο με έχουν μπερδέψει αυτοί εκεί πέρα, να σου πω την ρούβλι, αλήθεια. Έχουν. Αλλά χθες το ξεκαθαρίσαμε ότι αυτή στη Σπαρτάκ είναι η... Οι εργάτες εξού και το Σπαρτάκ, Σπάρτακος και τέτοια. Ναι. Ωραία. Αυτό. Γιατί λίγο τα είχα μπερδεμένα στο μυαλό μου. Μόνο τσέσσεκα έξω από την στρατού, τους άλλους είχα μπερδέψει. Αυτό στο μεταξύ. Εντάξει, φτάνει. Δεν γίνεται κρύο ζέστη. Από τη βασιλεία, από τους βασιλικούς να μας πας να πούμε στην εργατιά. Αποφάσισε. Αποφάσισε. Και πριν να ήταν. Ο Σπάρτακος. Από τη βασιλεία, από το επίπεδο, με πας στο Σπάρτακο. Σωστά. Μια από τις κορυφαίες σειρές που έχουν βγει ever για τον άντρα. Πραγματικά μια από τις κορυφαίες σειρές όντως, όποιος δεν την έχει δει. Με φόνους, παρτούζες και ό,τι χρειάζεται για να... Πάρα πολλά ιστορικά άντρας. Στοιχεία. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι ένα κουτοριχό εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι μαθαίνεις ιστορία, μαθαίνεις πράγματα μέσα από τη σειρά. Μαθαίνεις την κουλτούρα των Ρωμαίων. Ακριβώς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν βαριόταν τα αποκατακτικά η γυναίκα, σου λέει στη σειρά ότι έλεγε τις σκλάβες πήγαινε λίγο μπεγλέρισε εκεί. Και θα δω κι εγώ, ναι. Ωραία. Αυτά τα πολύ κομψά και παύλα ιστορικά όντως γεγονότα που μας λέει αυτή η σειρά. Με αυτούς παίζουμε. Έτσι, σωστά. Δεν τους βλέπω.
Δεν τους βλέπω. Και αυτούς. Δεν βλέπω κανέναν βασικά. Με κρέσπο αριστερό μπακ. Δεν βλέπω κανέναν. Δεν τους βλέπω. Δεν ξέρω, θα βρει τρόπο, κάτι θα κάνει πάλι ο μεγάλος Ρουμάνος. Κάτι εκεί άουσου του. Κάτι θα γίνει. Θα κάνει ο Πρίγκεβιτς, θα κουμπίσει μία φορά την μπάλα, θα πάει μέσα. Θα... Ο Λεμιός θα ξυπνήσει μέσα του, ο Χώακιν των φτωχών. Ο Κάνιας ξαφνικά θα σουτάρει. Ο Κάνιας τα... το έκανε, ρε φίλε. Ναι. Ξανά, ξανά γίνεται. Θα τριπλάρει και τέσσερις. Ναι, ναι, κάτι okay. θα γίνει. Ο Μαουρίτσιο θα βρει εστία. Ναι. Γιατί πάει στον κόλλο, αλλά έχει, δυσκολεύεται να τη βρει. Πώς το λένε, ο Κρέσπο στα μισά παιχνίδια που έχει παίξει μπακ έχει assist. Θα κάνει και μία assist. Ναι. Εντάξει. Και γενικά, βασικά εγώ το μόνο που θέλω είναι να μην φάμε γκολ. Ναι, και εγώ αυτό θέλω. Πάντα σε πρώτο παιχνίδι, όπου και αν είναι, αυτό είναι ο στόχος. Να μην φας γκολ. Ναι. Άμα δεν φας, τα άλλα γίνονται. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε, το Μπενφίκα Φενέρ, που θα μας απασχολήσει, αν περάσουμε σωστά. Τον τύπο που ήταν σκλαβωμένος και κέρδισε στις, ωραία. Πώς το λένε, στην αρένα και τον έβαλαν, τον και ελευθερώθηκε και μετά σκότωσε 100.000 Ρωμαίους. Η Μπενφίκα έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα με το καθαρό 1-0 του πρώτου αγώνα. Δηλαδή πιθανότατα ένα 65% να, αν περάσουμε, να μην πάμε στην Τουρκία και οι δύο κρατούμενοι γίνουν 102. Υπήρχε, ναι. Επειδή στο παιχνίδι δεν είχα εικόνα, γι' αυτό σε ρωτάω. Ούτε εγώ είχα εικόνα. Α, οκ. Okay. Γι' αυτό θα σε ρωτούσα άμα το έχεις δει για το αν υπήρχε νομίζω μεγάλη διαφορά. Ήταν πάρα πολύ ισορροπημένο. Ναι, οκ. Okay. Έτσι νομίζω θα είναι και το σημερινό. Ναι, εντάξει. Έτσι νομίζω θα είναι και το σημερινό. Εγώ τώρα, επένδυσα στην κάρτα Μάτος και Χατσερίδη. Ναι, έχει βάση το σκεπτικό σου. Υπάρχουν δύο λάθη. Στο Μάτος έχει μεγάλη βάση. Στο Χατσερίδη δεν ξέρω αν θα φτάσει σε τέτοιο σημείο. Εγώ πόνταρα στο μίσος Ουκρανορώσων. Και στο, ναι. Στην απόδοση μου τον δίνει η Στίχημαν, ναι. 3,5 φράγκα. Α, οκ. Okay. Για κίτρινη. Εντάξει. Εγώ πιστεύω έχει κάπου βάση. Στο 70 θα σηκώσει το Ζε Λουίς που κουνιέται πολύ ναι. Για εκείνο το διάστημα του αγώνα. Θα του πει άντε βρε αγώνα μου φτάνει. Παπ! Πάρε μία κάρτα. Ναι, sorry. Respect. UEFA. Ναι. UEFA respect. Εντάξει. Στίχημα λοιπόν χορηγός πρώτης ώρας. Για το είναι πάρα πολύ ζεστός. Ναι. Κοίτα, ένας από τους δύο να φάει είμαι πάνω από τα λεφτά μου. Ωραία. Okay. Εντάξει. Αυτά μόνο η στίχημα μπορεί να τα προσφέρει όμως. Αυτό θέλω να τονιστεί. Ναι, στίχημα. Αυτό θέλω να τονιστεί. Χορηγός. Έτσι. Μόνο εκεί η προσφέρει. Κοίτα, ο Μάτος με τον Πρόμες εκεί, αν ξεπεράσω το 25 χωρίς κάρτα, είναι αποτυχία. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα φροντίσει να του τη δώσει κάπου στο 11-12 εκεί. Θα του πει αγόρι μου και εσύ τώρα καλοκαιριάτικα 40 βαθμούς τριαχής. Όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι στο chat, θα έχει δύο cooling breaks το παιχνίδι. Εννοείται, χωρίς cooling break που πας, δε φίλε. Ένα στα 30 και ένα στα 75. Ναι, εντάξει, λογικό. Ναι. Cooling break. Οι συνάδελφοι στην προηγούμενη εβδομάδα, όντως αυτό το αναφέραμε. Δεν ξέρω αν σου το ανέφερε. Τι. Είχε πιάσει βαρέλα πρώτο σκόρερ. Που το συζητούσαμε εδώ πέρα. Η αγάπη, βεβαίως. Ναι. Που το συζητούσαμε στη λογική ότι πώς θα βάλεις γκολ στην αρχή, ένα καναστημένο θα βρεθεί και όντως το 7 βάζει γκολ. Και λέει σήμερα λέει βλέπει Κρέσπο. Η συνάδελφος. Εντάξει, παραβλέπει. Είναι πολύ όνειρο. Ναι. Ο σήμερα... Κρέσπο συνήθως δεν πάει πρωτοδοκάρι. Όχι. Ο Κρέσπο είναι αυτός που εκμεταλλεύεται την αναμπουμπούλα. Δεν είναι αυτός που θα βγει πρώτος στην μπάλα. Πρωτοδοκάρι ποιος πάει. Πρωτοδοκάρι πάει. Μπορεί να πάει και ο Κρέσπο. Πολλοί πάνε. Συνήθως γίνεται μια μαζική κίνηση ναι. Στο πρώτο δοκάρι για να μεταφερθεί. Ναι. Ωραία. Και μέσα από τα σκρίνια ελευθερώνονται άλλοι στο δεύτερο ή στο πέναλτι. Ναι, συνήθως ο Μάτος πάει προς το δεύτερο από όσο έχω. Ο Μάτος πάει πάντα δεύτερο ή πέναλτι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Κρέσπο κίνησε από το καρύ. Έχει μια βάση το σκεπτικό του συναδέλφου. Απλά. Αυτό είναι και λίγο τύχη τώρα, έτσι. Βασικά τι λίγο. Είναι μόνο τύχη ουσιαστικά. Κεφαλιά το παλικάρι από την Ισπανία λέει. Οκ. Okay. Το κρατάμε. Το κρατάμε. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτά τα παιχνίδια, αφού δεν σκόραρε ο Πέλκας. Είναι φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή το κάνει επίτηδες. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Άνοιξε λίγο, άνοιξε το λίγο, άνοιξε λίγο. Δεν το βρει από εδώ. Ωραία. Έστε την παραγγελία τη Τίνου, ρε φίλε. Δηλαδή, τέτοια μέρα. Ωραία. Δηλαδή. Τα θέλει τα πινελίκια του στο τσάτ. Μα μόνιμα. Τα θέλει. Μόνιμα, ρε. Τα θέλει. Επιζητά τα πινελίκια. Τέλος πάντων. Η ουσία. Η ουσία είναι τώρα ξέχωρα από την τρέλα που πουλάω. Ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα παιχνίδι πάρα πολύ σφιχτό. Ναι. Που θα ανοίξει μόνο αν συμβεί κάτι εκτός προγράμματος νωρίς το παιχνίδι. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Όλα τα παιχνίδια άλλωστε και χθες ναι. Άνοιξαν του Ερυθρού Αστέρα που μπήκε νωρίς γκολ. Ισοφαρίστηκε άμεσα και δεν κουνήθηκε μετά. Νομίζω 1-1 πρέπει να ρίξει. Ναι.
Το έχασα σε κάποια φάση. Κάτσε να δούμε. Ναι. Η ουσία λοιπόν είναι. Γενικά προετοιμασμένη για υπομονή σήμερα είναι το πιθανότερο αυτό. Ωραία. Υπομονή. Κάποια στιγμή. Τώρα, αν δεν γίνει κάτι απροσδόκητο. Δηλαδή, αν δεν κάτσει μια φάση, ρε παιδί μου, σχεδόν από το πουθενά. Δηλαδή, α πούμε στη Βασιλεία το παιχνίδι. Και στη Βασιλεία για υπομονή πηγαίναμε. Αλλά έβαλε τον κόλο Βαρέλα στο 7. Ναι, και μετά πάλι δεν άνοιξε το παιχνίδι. Ναι, ναι. Αλλά δηλαδή, εκεί ήταν δεύτερο. Μην σκέφτεσαι εκεί, την ψυχολογία. Όχι, εκεί ήσουν λίγο πιο άνετο. Ήσουν πιο άνετο. Τώρα εδώ είναι άλλη κατάσταση. Δηλαδή. Και νομίζω ότι. Αυτό... Έχει και την υποχρέωση υποσυνείδητα δημιουργία. Ναι. Θα πρέπει και η ομάδα να έχει στο μυαλό τη ότι. Κοίτα να δεις, ναι, η κερκίδα θα πιέσει για να βγούμε, αλλά υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να είμαστε και κοινικοί. Κόντρα στα θέλω της κερκίδας. Νομίζω ότι θα είναι παιχνίδι όπως ήταν το δεύτερο ημίχρονο με τη Βασιλεία στην Τούμπα. Μέχρι να βάλω το δεύτερο γκολ. Δηλαδή που. Αυτοί παίζαν πολύ ψηλά μετά τον γκολ. Ναι, ψιλοπερίμενες. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι έβγαινες μπροστά με. Δεν είχες λόγο να βγεις μπροστά. Ακριβώς. Εντάξει. Τώρα λοιπόν πάμε σε μια λογική. Μηδέν παθητικού. 20χρονα τερματοφύλακα έχουν τα παιδιά, να του φύγει καμιά σέντρα λίγο. Ναι, αυτό. Λίγο φυσικά. Κάνα σουτ λίγο έτσι που θα φύγει. Έχει έναν στόπερ από τη μελέτη που κάναμε αυτό το μπουκέτι. Ναι. Που δεν τον λες και κόβω τα πάντα. Ωραία, έχουν ποιότητα μπροστά και Ανδριάνο μάλλον βάζει. Αυτό ναι, έδειξε. Και τον Ζελουίς πιθανότατα να τον βάλει πλάγια. Δεν με χαλάει το να βάλει πλάγια τον Ζελουίς γιατί χάνουν πολύ στον αέρα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν έχει εγώ νομίζω δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή, ότι ο Ζήλουις θα πάει κορυφή. Καταρχάς, μετά την εμπειρία που είχαμε με τον Ελβετό την προηγούμενη φορά, δεν πιστεύουμε κανένα στην Α αυτά που μας λέει. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, και να μας πει ότι θα είναι. Είναι και το άλλο. Ρε. Ο Πάοκ πώς εγκλώβησε τη Βασιλεία. Δεν γίνεται να μην το έχει δει αυτό ο Καρέρα. Ιταλός είσαι, ρε φίλε. Ναι. Ο Πάοκ τι έκανε. Έπε τους πλάγιους του, μαρκάρεται πιο κλειστά προς τα μέσα. Αφήστε τη γραμμή ήσυχη. Δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία. Άρα ήρθε ο Λιμνιός πιο μέσα και ο Καντουρί πιο μέσα. Αυτό τι σημαίνει ότι ο Κάνιας με τον Μαουρίτσιο και τον Μπέρκα είχαν να καλύψουν λιγότερους χώρους. Ναι. Άρα αυτομάτως οδηγούσε ο Πάοκ τη Βασιλεία στις πλευρές. Εκεί είχε να γεμίσει ο Βίντμαν με τον Μπαράντα. Ωραία. Να κάνουν σέντρες και να είναι ο Αγέτη με τον Καλούλου που σταμάτησε να ψηλώνει η Δευτέρα Δημοτικού. Εντάξει. Και στο δεύτερο μήχρονο τον Γκάμπο. Ωραία, απέναντι σε Χατσερίδη και Βαρέλα. Εντάξει, στις 35 γεμίσματα πήραν 2. Ναι. Αν λοιπόν βγάλει τον Ζε Λουίς από την κορυφή της επίθεσης που είναι καλός και αφήσει τον Ανδριάνο που είναι soft, ναι μεν καλό συνδυαστικά, ναι καλός χαμηλά, ναι με καλή ταχύτητα, ναι με εμπειρία, ναι με τελειώματα, αλλά άμα είναι να πάρει τις μπάλες ψηλά, πού θα τις πάρει. Ναι. Άρα εκεί βάζεις τον παίκτη που είναι καλός ψηλά. Δηλαδή ο Ζε Λουίς είναι ένα παιδί το οποίο έχει εκπληκτικά αθλητικά προσόντα. Εκεί είναι το ατού του. Τέλος πάντων, θα δούμε. Οι κασίες κάνουμε τώρα. Τα δεδομένα του αγώνα θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Σημασία για τον ΠΑΟΚ έχει. Θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Σημασία για τον ΠΑΟΚ έχει να πάει στην. Πώς το λένε, να πάει στη Ρωσία, να πάει στη Μόσχα. Έχοντας ένα μικρό πλεονέκτημα από αυτό που θα πάρει σήμερα στο γήπεδο. Για μένα πλεονέκτημα είναι ακόμη και το 0-0. Συμφωνώ. Γιατί στατιστικά ο ΠΑΟΚ σκοράρει στο 80-85% των παιχνιδιών του εκτός έδρας. Ναι. Εντάξει, και η Σπαρτάκ αυτή τη στιγμή σε 2 επίσημα παιχνίδια έχει 1 γκολ. Ξέχωρα αν είναι καλύτερη από τον αντίπαλο, ξέχωρα αν δημιουργεί φάσεις, δεν της βγαίνει εύκολα τον γκολ. Ωραία. Τέλος πάντων, χορηγούς. Λοιπόν, στοίχημα, είπαμε στο 3,5 ο Χατσερίδης στο πόσο αμάτος. Κοντάκι αυτός εκεί στο 3,5 για την κίτρινη κάρτα. Έχουμε να πούμε αρκετά, έχουμε να αναλύσουμε λίγο το τι είναι να δούμε σήμερα. Να πάρουμε ό,τι τελευταία πληροφορία υπάρχει πριν τη σέντρα που έχει να κάνει με εισιτήρια, με ό,τι κινείται γύρω από το παιχνίδι. Χθες η μέρα ήταν αφιερωμένη σε συνεντεύξεις τύπου, σε ρεπορτάζ μέσα από εκεί και ακούσαμε και τον Λουτσέσκου και τον Πέλγα από την Βράσπα και τον Καρέρα, τον προπονητή της Σπαρτάκ και τον αρχηγό τον Κλουσακόφ. Να είμαστε πάλι. Νίκο. Σταύρο.
Θα κάνουμε μια ανάλυση της ενδεκάδας μας. Ωραία. Εντάξει. Έχεις καταλήξει. Έχω καταλήξει ποιους θα βάλω. Οκ, okay, ναι. Εντάξει. 4-2-3-1. Πολύ ωραία. Δεν αλλάζει ο Ρουμάνος. Κλασικό. Άλλωστε θεωρεί ο μεγάλος αυτός προπονητής mm-hmm. το αριστούργημα. Ο άνθρωπος που ανάγκασε την πόλη στις περισσότερες κολοτούμπες στη σύγχρονη ιστορία της. Που ξεπέρασε τον πατέρα του. Δεν τον βλέπει τον πατέρα του. Ωραία. Δεν τον βλέπει. Ωραία. Δεν τον βλέπει. Ναι. Εντάξει. Τον οποίο τον ήθελα βέβαια να θέλει να δουλέψει αντιπρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι έμπειρος. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει την δεκάδα ως εξής. Ναι. Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια. Μεζ. Ο καλύτερος Έλληνας θεματοφύλακας. Μεζ. Ναι. Μεζ, ρε φίλε, έχει μεζ. Ωραίο, φρέσκο, τη Ρίλκεν το 3. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μαύρο Γάντι. Πανικόβλητο βλέμμα. Μαύρο, μόνιμα. Εκεί τώρα θέλει να δείξει την αλητία. Μαύρο Γάντι. Ναι. Εντάξει. Πώς έχουν σκουπιδιάρδες. Πυγμαχία. Τέτοιο είναι. Ναι. Εντάξει, τη γραπώνει. Όχι. Όχι σκουπιδιάρδες. Είναι πολύ τρέντι στους μάγειρες το Μαύρο Γάντι πλέον. Σοβαρά μιλάς. Φοράνε αυτό το Γάντι το μιας χρυσός. Ναι. Μαύρο. Μαύρο. Ναι, είναι πάρα πολύ μαύρο. Σοβαρά μιλάς. Βέβαια. Και θα τι? Το ξέρεις, δηλαδή, επειδή είσαι και της κουζίνας, καμιά φορά, ναι. Αν θες να κάνεις λίγο παραπάνω εφέ. Έχω και το παλιό, αλλά και το για το που φτάνει εδώ. Πάρε, φίλε, ένα μαύρο. Πάρε εκεί πέρα να έχεις μια συσκευασία με μαύρα γάντια να κάνεις τη δουλειά σου. Θα το κάνω. Ναι, ναι. Θα το κάνω. Μαύρο όμως δεν είναι. Πάρε του. Θα πετάνε το μάτι και θα τι γραπώνω σαν πασχαλάκι. Κολονοσκόπηση. Μαύρο για να κάνεις τη δουλειά σου. Ο οποίος στην Ελβετία κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Πολύ σωστά. Μέχρι και assist δίνει. Μέχρι και assist. Ενώ. Έχει 30% ευθύνη στον γκολ της Τούμπας. Ναι. 35. Ωραία. Οκ. Okay. Ναι. Τα αφήνει όχι, πίσω, μπαίνει στην Ελβετία μέσα και ζυμάζει όλους. Ωραία. Έχει την ψυχή, θυμίζει έναν κολοκοτρόνι σύγχρονο. Σωστά. Έχει την ψυχική ηρεμία, γαλήνη και πίστη στον εαυτό του και την ομάδα του. Mm-hmm. Εντάξει, όταν θα τα απεξέλθει, το κάνει εμφατικά και κρατάει το 0 παθητικό ενώ με 0-3 ρε φίλε. Μπορεί να φάω και ένα. Ναι. Δεν τρέχει κάστανο. Όχι. Είμαι ο Πασχαλάκης. Και δεν θα φάω. Και δεν θα φάω. Έτσι. Έφαγα το άλλο τύπο που δεν έπρεπε. Δεν θα έχουν τιμή έτσι. Αυτοί. Έτσι. Ωραία. Δεν θα τους δώσω το δικαίωμα του γκολ της τιμής. Mm-hmm. Δεξί μπακ. Ο Λέο Μάτος. Φίλε. Στον δεδροπόταμο κλαίνε τον παλαμό. Ωραία. Ναι. Μάτος. Τον βλέπει η Μαρία, η 13χρονη παντρεμένη με τρία παιδιά. Στο Μαχαλά. Ναι. Εντάξει. Και κλαίει γιατί να μην είναι αυτός ο γαμπρός. Ναι. Γενικά δυτικά πουλάει ο Μάτος στις γυναίκες. Ναι. 200 ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει κάνει μέχρι τώρα. Ναι. Τι να του πει τώρα ο Πρόμες και ο. Τελικό έχει παίξει. Ναι. Europa. Έτσι. Εντάξει. Δεν σε βλέπει. Έτσι. Ωραία. Ο Πρόμες τώρα και ο Μόμες και ο. Παιδάκια. Παιδάκια. Έτσι. Ναι, δηλαδή κάτι τέτοια ο Μάτος. Στο De Janeiro mm-hmm. τα έπαιζε στα γόνατα. Έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, έλα εδώ, πήγαινε πάρε μου. Ξέρω εγώ. Μια μπάλα κανονική να μην παίζουμε με τα. Ναι, και με τα δύο κιλά πατάτες από τον Ζωάο που είναι στη γωνία. Ωραία. Κάτω από τη φαβέλα δεξιά. Ωραία. Γιατί ο Μάτος ως γνωστό μεγάλωσε και σε φαβέλες. Εντάξει. Δεν ήταν κάποιο παιδί το οποίο. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εντάξει, τώρα ο Πρόμες. Μια κάρτα και μετά γύρω-γύρω, περιφερειακά θα παίζει. Ring road. Έτσι, άναπρα, είναι ναι. Το γνωστό ring road football. Ναι. Και μεταγραφή θέλει να πάρει το παιδί, να φάει καμιά γνωστή τώρα να τραυματιστεί. Ναι, δεν κρίμα λέει. Κρίμα είναι. Δεν και, λέει. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ωραία τα τουβάς, αλλά τώρα 6 τάπες να είναι αποτυπωμένες τώρα στη γάμπα σου. Είναι καινούργια τάση. Είναι τάση, είναι τάση. Ωραία. Μιλάμε τώρα για Μάτος. Ναι. Εντάξει, κοιμόμαστε ήσυχοι. Mm-hmm. Δίπλα του, χαμογελαστός άνθρωπος. Η χαρά της παρέας. Ναι. Χατσερίδης. Γέλασε μία φορά. Ωραία. 6 μηνών. Κατά λάθος, δεν ξέρει γιατί. Τα μόρα ξέρεις τώρα πώς είναι. Ναι. Ωραία. Μία όταν πήρε πτυχίο γυμνασίου. Δεν νομίζω να πήγε παραπάνω. Mm-hmm. Εντάξει. Και μία στη Βασιλεία που δεν πίστευε τι έκανε. Ναι. Εντάξει. Χαμογέλασε. Υπάρχει μια φωτογραφία. Όντως. Ο Λευκός Αμπονσά. Ναι, 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 ναι. Χαμογέλασε. Εντάξει. Εμπειρία επίσης. Πολλά παιχνίδια Champions League. Δύο μέτρα. Μουντιάλ, Euro. Ναι. Και επειδή σέβεται τα λεφτά που παίρνει, παίζει μάνα του σεντρεφόρ. Ναι. Αν πάει να περάσει, γονατιά τετρακέφαλο στην αρχή, που πονάει. Ναι. Μετά μια σκαριά διακριτική, γιατί δεν μπορεί να λέξω δύο μέτρα, κύριε ρέφερη. Δεν είμαι και ένα 13. Ναι, δεν είμαι και ο Τάισον Νούνιες. Είμαι και ένα έμπειρο παίξε, παιδί μου, θα με σέβεσαι λίγο. Εντάξει, ναι. Και μια καλωσιά, δεν έγινε και κάτι. Ναι.
Δηλαδή στην Τρίτη βγάζεις κάρτα. Έτσι. Το υπολογίζουμε. Ναι. Η τρίτη, στην Τρίτη γεμάτη θα φάω κάρτα. Mm-hmm. Δεν μπορείς τώρα να τη δεις έτσι. Ισραηλινέ. Ναι. Ναι. Ισραηλινός μας παίζει. Που παίξατε μπάλα πρώτη φορά το 75. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα του Ευγένιου. Που είναι κόντρα το όνομα με την πραγματικότητα. Δεν είναι, δεν είναι Ευγένιος. Ναι, ναι. Δεν είναι, δεν είναι Ευγένιος. Δεν είναι. Ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω. Φερνάντο Βαρέλα. Δηλαδή στο πράσινο ακροτήριο, ό,τι θηλυκό υπάρχει, έχει φωτογραφία του Φερνάντο Βαρέλα. Τελευταίο του λάθος είναι, ωραία, με Πασόκ. Με Πασόκ. Δεν μπορεί, δεν είναι, είναι αλάνθαστος. Εντάξει. Ωραία, δεν τους βλέπει όλους. Mm-hmm. Παίζει Λίντερ με... στην άμυνα. Παίζεις με τον Φαμπάστεν αντίπαλο. Σε κακή μέρα ο Φαμπάστεν. Ναι. Παίζεις με τον... με τον Ιμπραήμοβιτς, σε κακή μέρα ο Ιμπραήμοβιτς. Δεν είναι σε κακή μέρα, παιδιά. Είναι ο Βαρέλα. Mm-hmm. Αυτός είναι η αιτία που είναι σε κακή μέρα αυτή. Από πότε έχει να φάει ο Πάουκ γκολ από σέντερ φορ? Στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ήταν ο Βαρέλα στο πλάνο. Δεν ήταν στη φάση. Δεν ήταν στη φάση. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αριστερό μπακ, ο Κρέσπο. Πολυεργαλείο. Ε? Πολυεργαλείο. Η χαρά της πεθεράς. Ναι. Παιδί ναι. Για σπίτι. Ωραία. Θα του πας, χάλασε η λάμπα. Ποιον θα πάρεις? Τον Κρέσπο. Εντάξει. Αγάπη μου, τρέχουν τα νερά. Θα φωνάξει τραυλικό, 100 ευρώ ξεκούραστα, όχι. Κρέσπο. Ναι. Εντάξει. Αγάπη μου, τελείωσαν τα φασόλια. Θα σου φέρει και γίγαντες και φασολάκια. Να μην έχεις κάποια. Τις κάνει όλες τις δουλειές, ρε αγόρι μου. Ναι. Θες αριστερό μπακ, θες δεξί μπακ, θες στόπερ. Τίμιος εργάτης. Τίμιος εργάτης. Τίμιος. Της εργατιάς. Ναι. Αισθανθούν και λίγο οικία αυτή τη Σπαρτάκ. Είναι εργάτης. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Κάνιας. Άργησε να σκοράρει στην καριέρα. Σύγχρονο χαφ πλέον. Ναι, που βάζει πλέον, γκολ. Μεταμορφωθεί. Πατάει περιοχή. Τους κοιμήσαμε. Έτσι. Τους κοιμήσαμε. Λέμε τα πρώτα δύο χρόνια. Μην πετύχει συμπαίκτη. Μετά κάνει ένα χρακ και κάνει αυτά που μπορείς. Αυτό που έλεγες πριν για τη Σπαρτάκ που θα βλέπεις στο σκάουτινγκ. Θα βλέπει από το πρώτο παιχνίδι τη Βασιλεία. Και θα προσαρμόσει. Θα λέει εσύ, τι είναι αυτό ο παιχταρά ο Ισπανό στο κέντρο, α πούμε. Που είναι καλό παίξα, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αλλά θα βλέπουμε και το παιχνίδι, θα λέει εσύ αυτό. Παντού είναι. Παντού είναι. Βγαίνει στον γκολ, έβαλε την κολάρα, τρέχει, καλύπτει. Τι χαφάρα είναι τι αυτή. Τι χαφάρα είναι αυτή. Α παίξουμε σε αυτό και θα αφήσουμε τον Μαουρίσιο ελεύθερο. Θα λέει ο Κολκόφ. Ναι. Όπω είπα εγώ για τον Φερνάντο, ότι είναι ένα χαφ που όπω θα ήθελα, θα λέει ο Κολκόφ. Ναι. Ο Κάνια είναι ένα χαφ σαν αυτό ναι. Που θα θέλαμε πάντα στην. Ναι, αυτό. Α το Μαουρίσιο ελεύθερο, δεν πειράζει. Είναι αργό. Άσε το Μαουρίσιο τέλος πάντων, ρε παιδί μου, να κάνει. Δώσ' του χώρο του Βραζιλιάνου. Κατάλαβες και να έτσι θα έρθει τον γκολ. Θα έρθει από μια πίσω ζώνη Μαουρίσιο και θα το κάνει. Ναι. Μαουρίσιο, πάμε. Βραζιλιανοπόντιος. Βραζιλιανοπόντιος, ξεκάθαρα. Εντάξει. Εργαλείο. Ναι. Δηλαδή πέφτει μια ατομική βόμβα στη γωνία. Δεν τρέχει κάστανο. Mm-hmm. Πίεση αυτά, μαλώνουν, κάνουν αυτό στη δουλειά. Να οργανώσω. Πολύ ύπλωστη κλωσιά, φίλε. Ο Χόφα. Πώς λέγονταν ο συνδικαλιστής, Τσίμι Χόφα. Α, δεν ξέρω. Είναι τέτοιο άτομο. Η δουλειά να γίνει. Μη μας φάνε. Ωραία. Ναι. Το συνδικάτο, όλα καλά. Πάντα ύπουλη κλωσιά. Ναι, άμα φάει ειδικά μία, το σταμπάρει αμέσως αυτόν που τον. Στο φιλικά, με τη Στεάου, στο φιλικό. Mm-hmm. Αυτός που του την έδωσε, έφαγε τέσσερις. Ναι. Και δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Ναι. Αλλά είναι Βραζιλιάνος. Και δεν τη ρίχνει και. Αυτός να δείξει σε καμιά πλάτη που θα είναι ο άλλος που πατήσει κανένα αστράγαλο, αυτός... σε καμιά κεφαλιά, καμιά γωνιά, τέτοια αυτός πράγματα. Είναι ο Βραζιλιάνος που μάλλον με αυτούς στις φαβέλες. Ο Λευκός που. Δηλαδή πήγαινε. Ναι, ναι. Πήγαινε που δεν κόλωνε, ας πούμε. Ναι, δεν κόλωνε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Του είχε επιδείξει στις φαβέλες, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι, να κάτσουμε να μας. Ναι, αυτό. Και έπεφτε καραχαστούκι. Έδινε, έτρωγε, αλλά ήταν εκεί. Εντάξει. Δημήτρης Πέρκας. Ωραία. Δεν είχε την παρέα σου πάντα έναν κόντο που τα έκανε όλα ναι. Και με τα μπαίναν οι άλλοι. Ναι. Αυτό. Τσου, θα τα κάνει όλα. Άνω κάτω, θα βάλει τις μπρίζες του, θα από εδώ, από εκεί, σουξουμούξου. Ωραία. Θα κάνει τη δουλειά. Γι' αυτόν έχω φωνή σήμερα, θα βάλει γκολ. Γι' αυτόν έχω φωνή. Θα βάλω γκολ. Πέρκα βάζω τέτοιες μέρες. Έχω τέτοια φωνή. Ωραία. Αυτό είναι ο Πέρκα. Ο κοντός. Ο λιμνιός. Εντάξει. Επίσης Βραζιλιανοβολιώτης. Ναι. Ωραία. Βραζιλιανοβολιώτης με τη Νέα Ιωνία. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Ναι. Είναι με Βραζιλιάνα μάνα από τη Νέα Ιωνία. Τίποτε, δηλαδή, δηλαδή στη γέννα πάνω πρέπει το βραζιλιάνικο διαβατήριο να προσγειωθεί. Εντάξει. Ναι. Και αυτό ιδιαίτερο μέρος εδώ στο Μαχαλά. Βέβαια. Φίλε,
ομολογτός. Ναι. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Δεν στο γεμίζει. Mm-hmm. Σου λέει, έλα εντάξει, ας το παιδάκι. Και ξαφνικά το παιδάκι σε κάνει ενώ κάτω. Ναι. Καλό παίχτη να αντιμετωπίσει όμως. Ο αριστερός που έχουν είναι καλός παίχτης. Κομπάλοφ. Καλός, ναι, είναι. Καλός. Αλλά θα κόψει μούτρα. Δεν είναι μπαλάντα, ρε παιδί μου, που τον είχε στο γλέντι. Δεν είναι μπαλάντα. Τον μπαλάντα, ναι, τον πέρασε με 8 διαφορετικούς τρόπους. Αυτό τρόπους. Λέω. Αυτό μέχει λέω. Και με πλάτη, τρίπλα στην κίνηση και όλος βιδώθηκε κάτω. Ναι. Δηλαδή, ούτε πρόλαβε να τον κλουτσίσει εκεί. Ναι. Γιατί εκεί συνήθως ο αμυντικός σου λέει δεν φτάνω την μπάλα, κάτσε ξαπλώ σε αυτόνα. Ούτε αυτό δεν πρόλαβε. Τέλος πάντων, αυτό δώρο του Φρέι πραγματικά. Του Φρέι. Πραγματικά. Που βγήκα φωτογραφία μαζί του, τον τελείωσε αυτό. Ναι. Και μετά στην επίθεση. Όχι, τι λέω, ρε. Αριστερά, Ελκαντούρη. Ποιότητα. Μαλοκάνος. Όταν λέει όλοι. Ποιότητα. Ποιότητα. Εμπειρία. Εμπειρία. Αλητία, άμα χρειαστεί. Ναι. Την έχει. Δεν έχει τίποτα. Πολύ καλά τελειώματα, όπως έδειξε στη Βασιλεία. Εκπληκτικό εσωτερικό δίχτυ. Έτσι. Ούτε στη μηχανιώνα και σκουμπρί δεν μπορεί να πιάσει. Πολύ. Εντάξει. Πεχτάρα. Ναι. Γρήγορο. Δεν είναι γρήγορο. Δεν είναι γρήγορο. Αλλά είναι τόσο τεχνίτη που λειτουργεί γρήγορα. Ναι. Έχει να δώσει δημιουργικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ποντάρω σε αυτόν σήμερα εγώ. Ναι. Δηλαδή, στην τριάδα Λιμνιού, Πέλκα, Καντουρί, που στο μυαλό μας μπορεί να είναι κάπως υποτιμημένη. Γιατί υποτιμημένη? Εγώ νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του ενός και του άλλου ταιριάζουν. Στην κοινή γνώμη του ΠΑΟΚ, δεν είναι στο πίσω μέρος του μυαλού ότι ο Λιμνιός θα είναι κάτι ή ο Καντουρί θα είναι κάτι. Αυτοί πήραν το παιχνίδι στη Βασιλεία. Ναι, έτσι είναι. Ωραία. Ναι. Οι δύο καλύτεροι παίχτες ήταν. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και άμυνα και επίθεση. Τέλος πάντων, και στην κορυφή της επίθεσης, ο Τσολιάς από τη Σερβία. Ο, ναι, πρωταγωνιστής σε όλες τις hardcore ταινίες, ναι, της Vivid, mm-hmm, και της Caballero Home Video. Mm-hmm. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει σε τέτοιες ταινίες το Κυπούρο, το Poor Boy. Ωραία. Είναι ο τύπος που λέει καλησπέρα, καλησπέρα, λέει οι άλλοι και εξεντείνονται. Δηλαδή, έχει αυτό το χάρισμα. Το φυσικό, τέλος πάντων, ναι. Ναι, έχει το χάρισμα, ρε φίλε, ότι αδερφέ ήρθα, ξεντήσου. Ναι. Δεν το συζητάει. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα κάτσε να σε προλογιάσει να κάνει 8 ευκαιρίες και μπας και μπει ένατη. Mm-hmm. Όπα μου ήρθε. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Στα περίπου 70 λεπτά που θα το δούμε σήμερα, γιατί δεν νομίζω να για παραπάνω και με 30 λεπτά του Κελσίου. Θα είναι σε θέση να παίξει ξύλο και να κάνει χαμάλο δουλειά σήμερα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ο ρόλος του. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει πολύ ξύλο η δουλειά του Πρίγιοβιτς. Κοίτα, ο Πρίγιοβιτς που τα πρώτα είναι, μακρινές πάσες, κατέβασέτες και όλα αυτά. Είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ στα αμυντικά στημένα. Αυτό το βλέπουν ελάχιστοι. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή βγάζει πολλές άμυνες στα στημένα του αντιπάλου. Ναι. Εντάξει, είναι κορμί, έχει αντίληψη. Ωραία. Είναι εκεί που πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα θέλουμε να είναι λίγο βελτιωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, με την μπάλα στα πόδια. Αν ανέβει 20% που ήταν κακό στα προηγούμενα παιχνίδια σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αν ανέβει 20%. Και έβαλε 2 γκολ, έτσι. 2 γκολ, ναι. αυτό το έχει. Ναι. Αν βελτιωθεί και λίγο με την μπάλα, δηλαδή αν πιάσει το 70% από αυτά που έκανε στο τελικό. Mm-hmm. Ωραία, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Ωραία. Και έρχομαι εγώ ως πάντα. Και περίμενε, έχω και στον πάγκο. Ναι. Έχω Τσούμπα Ακμπούμ. Ναι. Δεν είναι πρωτεύουσα της Αγγόλα, έτσι όπως ακούγεται. Mm-hmm. Τώρα καλή ώρα με το Μορέιρα. Εντάξει, αλλά έχω Τσούμπα Ακμπούμ. Δηλαδή στο 70-75 που θα έχουν κλάση οι αντίπαλοι. Το παιδί που έχει κάνει προετοιμασία με την Arsenal. Με την Arsenal, ναι. Και το φυσίκ του είναι σε επίπεδα Premiership. Ναι. Που σε επίπεδο προπόνηση η Premiership είναι τρεις κλάσεις πάνω από οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ακόμα και από το γερμανικό. Τι ποιο έχει ο Ακμπούμ, ρε φίλε, θυμάσαι. 1,86. Κοντό είναι, ήθελα λίγο να είναι δίμητρο. Κοντό είναι, ρε, τι μιλάμε. Όχι, ρε. Άλλο είχα στο μυαλό μου. Θα σου έλεγα για τριάρι. Αυτό θα σου έλεγα. Αλλά είναι 86, είπε, γι' αυτό σου λέω. 1,86 είναι, καλό ύψο έχει. Εκεί λοιπόν που θα χρειαστώ λίγο αυτό το. Θα μπει το παοξάκι, θα πάρει δύο ενέργειες και θα κάνει και ένα παστέλι. Στον Μποκέτη αυτό το βαρύ. Ο Μποκέτη ούτε στη χειραψία δεν το συναντήσει. Μάλιστα. Κύριε, δεν συναντιούνται στην αρχή. Mm-hmm. Δεν συναντιούνται και κάνουν χειραψία. Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν τον προλάβει. Πάρα πολύ αισιοδοξία βλέπω. Πολύ αλαζονία βλέπω. Στην ομάδα μας. Αλαζονία βλέπω. Λέμε ποιο είναι το πλάνο. Ναι. Ότι τα παιδιά μας είναι αυτά. Ναι. Τώρα τον Πρίγιοβιτς, ρε φίλε. Τον βλέπεις, είναι cool. Ναι, ό,τι και να γίνεται είναι cool. Αυτό είναι cool.
Είναι ρε φίλε ο. Ο Πασέρ, πώς είναι στο rugby αυτό που έχει το. Ο quarterback. Ο quarterback. Ναι. Ωραία, του Illinois. Ναι. Που είναι και ωραίο και τον θέλει όλο το κολέγιο άντρες, γυναίκες, παιδιά. Mm-hmm. Είναι αυτό που προχωράει και ακούς ένα ψήφιρο παντού. Δεν έχεις δει τις ταινίες. Mm-hmm. Φαντάζομαι τι γινόταν φίλε στο. Στο κολέγιο, το σκεφτόμουν τις προάλλες, όταν ήταν παίχτης ο Σακίλ. Στο George Town που ήταν. Νομίζω πώς λέγανε αυτός. Ναι, νομίζω George Town. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, τέλος πάντων, φαντάσου τι γινότανε. Που ήταν τα project, φαινόταν από 2 μηνών τι θα γίνει, εντάξει. Ναι. Και τώρα εκεί οι Αμερικάνοι ξέρουν ότι αυτός θα είναι σε κάποια φάση 30 πόντους, 20 rebound. Τέσσερις τηλεοπτικές εκπομπές. Δηλαδή και, λες ότι στα, 80 στο κολέγιο ας πούμε, γινότανε μάχη περπατούσε... κάθε φορά που πήγαινε. Είχε στο κολέγιο ο Σακίλ, δεν πρέπει να άφησε ούτε τα πτυχία δεν πρέπει να άφησε. Τέλος πάντων, είναι τέτοιο άτομο ο Πρίγιο. Ναι. Κουλ άτομο ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή δεν φοβάμαι αυτή την ομάδα. Ναι. Δεν τη φοβάμαι. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Και έρχομαι εγώ Σπάρτακος της Εργατιάς. Ναι. Με τον Ιταλό τον προπονητή, με το γυαλί του Ζάχου Χατζηφωτίου. Έχει, είναι καλός συνδυασμός αυτός. Ναι. Δηλαδή, οι Ρώσοι που είναι αφελείς, δηλαδή λέει η γυναίκα τους πάω στα ψώνια με την ντούλα, την μούλα και την σούλα και το τρώει. Έχει ξαφνικά τον κοινικό Ιταλό προπονητή. Αυτό είναι πρόβλημα για μας. Ναι, οκ. Okay. Με αυτό το γυαλί σου λέει ο Ζάχου Χατζηφωτίου που τον είδα χθες. Ναι. Πιο μεγάλο κιόλας, ακόμη πιο μεγάλο ήταν. Ζει ο Χατζηφωτίου. Δεν απαντώ. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ωραία. Και έχω εγώ, ο Σπάρτακος που είμαι η μεγάλη ομάδα από τη Ρωσία, σου έχω έναν Ιταλό πάρα πολύ έμπειρο στόπερ, τον Μποκέτη, πολύ έμπειρο. Τον έχω πλαισιώσει με ένα Γάλλο από δίπλα. Ιταλός μεγάλος, από μόνο το αυτό είναι θέμα. Ναι. Δεν μιλάνε μεταξύ τους δηλαδή αυτοί οι δύο. Ναι. Έχω έναν τερματοφύλακα πίσω πάρα πολύ φέρελπη. 20 χρονών. Που αυτές οι καριέρες περιμένουμε... χτίζονται μόνο με λάθη. Σωστά. Τα μεγάλα λάθη χτίζουν τις μεγάλες καριέρες των τερματοφύλακες. Έχω δηλαδή, δύο. Θυμίσου τον Τεχέα τι έφαγε από τον Λαζαρίδη. Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Έχω δύο πλάγια μπακ τα οποία είναι δικά μου παιδιά. Είναι οι δύο Κίτσιου της Σπαρτάκ, να το πω έτσι. Τίμη και οι δύο. Έχω στο κέντρο τον. Ναι. Και όσοι είναι σταφυλίδες σε 10 χρόνια. Ναι. Ναι. Okay. Έχω στο κέντρο τον Φερνάντο που είναι υδραυλικός. Δεν σε βλέπει κάτι Κάνιας, κάτι Μαουρίσιο, κάτι τέτοια. Ναι, έχω είναι. Τον αρχηγό. Ναι. Τον Γκλουσακόφ, έμπειρο, διεθνή. Με σούτ από την πίσω ζώνη. Και με την κάσκα και τέτοια. Βαράω και τα στιγμένα. Νομίζω αυτό τα βαράει στιγμένα. Αυτό ο Φερνάντο είναι διάφορο. Ναι. Έχω τον άλλο από δίπλα που δεν το θυμάμαι και πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια. Τον Ζουμπνίν, Ζουμπνίν, πώς το λένε. Ζουμπνίν. Ναι. Πετάω το παιχταρά μου μπροστά. Πρόμες. Α, Πρόμες, ναι. Ναι, τον έχω πλάγια. Ο οποίος όμως είναι να πάει στη Ρώμα τώρα. Τι έκανε, για σένα θα παίξει. Θα παίξει, ναι. Θα ψάξει τον κόλ που έλεγε ο συνάδελφος χθες. Αυτό τον κόλ που του λείπει στην Ευρώπη. Έχω Λουίζα Αντριάνο που εντάξει δεν σε βλέπει. Σαχτάρ, Μίλαν τόσα χρόνια, εντάξει, ο άνθρωπος έχει. Μιλάει ο Γιώργης, θέλει να τον φέρει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν ισχύει. Ζε Λουίς, ο οποίος τον έχει δει, φίλε, ο άνθρωπος είναι πηδάει καρφώνη, είτε τέτοια πράγματα. Αυτός θα μπορούσε να πει ο πρωταγωνιστής με τον, ναι. Με τον Πρίγιο να είναι ο εργάτης. Μάλιστα. Κατάλαβες, ναι. Όχι ο guest star. Mm-hmm. Είναι αυτός που στις 8-9 που είναι μαζεμένες, ναι. Είναι ο Πρίγιο και εμφανίζεται και ένας εργάτης για να γίνει δουλειά. Mm-hmm. Δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή θεωρείς ότι η Σπαρτάκ δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ποιότητα του ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Στις όντες σίγουρα όχι. Βαρέλα έχω, Πρίγιοβιτς έχω. Ο Πρόμες τι είναι ρε φίλε, ο Πρόμες είναι 1,70 και είναι Ολλανδός. Δηλαδή έχει δύο Ολλανδό που ανταγωνιστεί στις όντες ποτέ. Δεν νομίζω. Ο Φανπρόχος, ποιο. Κόβεται κιόλας από το όνομα. Ολλανδέζες, κάτι έχει παίξει. Τώρα άνευ πλάκας. Ναι, για να το σοβαρέψουμε. Μια ανάλυση λίγο εναλλακτική. Πιο κίνκι. Πολύ ωραία. Πιο κίνκι, κοινωνικό, πολιτικό, επαγγελματικό, έτσι, ένα φάσμα. Ναι, ναι. Ο Πάοκ παίζει τρίτο προγραμματικό Champions League και σκάντε πλάκα. Εντάξει, αυτό θα σου πει τώρα ο άλλος που στείλει μήνυμα. Ορίστε. Α, ορίστε. Νάτος και ο οπαδός της Σπαρτάκ Μόσχας που γράφει άπτες στα ελληνικά. Αυτές τις μέρες. Σε αυτά, στη σχολεία τα ρώσικα φίλε έχουν ελληνικά αρχεία. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ εδώ δεν έχεις. Έτσι είναι. Να τα ξέρεις αυτά. Ναι. Οι σύμμαχοί μας. Mm-hmm. Που πουλάνε όλα τους Τούρκους. Που γυρνάμε τώρα. Αλλά κάτσε, έχουμε να πάμε και έχει να βγει βίζα. Αυτά είναι μύθοι. Όλα είναι μια χαρά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σήμερα τελειώνουν για να καταλάβετε αν ακούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ο φίλος του Ολυμπιακού ή του Άρη. Ο 5-12. Ή τη ΣΑΕΚ, γιατί όχι. Του Ολυμπιακού ή του Άρη είναι αυτός. Okay. Τη ΣΑΕΚ νομίζω είναι απασχολημένη σήμερα με το ποιος θα παίξει του Μάνταλου. Έχουν πολλές επιλογές, δεν έχουν.
Δεν νομίζω. Όχι. Όχι. Κανόνες εσύ, Ρότζες. Κανόνες την πορεία σου. Σήμερα τελειώνουν τα όνειρα της μικρής ομάδας. Η μεγάλη Σπαρτάκ χαλαρά θα περάσει από Τούμπα Κόλκα. Μη φας, γιατί θα φας τα μικρόφωνα. Και να φάω πάλι, μπορώ να φάω τα μικρόφωνα για άλλους λόγους, αδερφέ. Μην αγχώνεσαι. Μην είναι συντονισμένος. Νόβα. Νόβα 2 μας δείχνει. Νομίζω ότι Νόβα 2, ναι. Νόβα, μην είναι συντονισμένος. Πλήρωσε για ένα φράγκο. Πρέπει η Νόβα να πληρώσει τις ομάδες που έχει. Από εκεί και πέρα κράτα και καψιλό, γιατί θα πληρώσει τις ομάδες τις άλλες. Από ό,τι είδαμε χθες. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα ενώπιση του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ. Ελένη Μπούντου, τι γίνεται, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα υπάρχει μια προσμονή, έτσι. Είναι διαφορετική ημέρα όταν υπάρχει παιχνίδι. Το καταλαβαίνεις, νομίζω, από το πρωί που μπορεί να πας να πάρεις τον καφέ σου, μπορεί να πας στο φούντα της γειτονιάς. Είναι το of the town, έτσι, για να το θέσω στη δική σου γλώσσα. Το of the town. Κοίταξε, για κάποιον ο οποίος σήμερα δεν έχει να κάνει κάτι, μπορεί να μείνει στην άδειά του και να πάει στο γήπεδο, νομίζω πως ναι. Για εμάς δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, Ελένη μου. Εννοείς ότι έχουμε δουλειά. Δηλαδή λες, έχω να κάνω κάποια πράγματα μέχρι να έρθει η ώρα να πάω στο γήπεδο, κατάλαβες. Έχω άδικο. Ναι, αλλά και πάλι δεν νιώθεις ότι... Έχεις μια προσμονή, ναι, λες, α, 8 η ώρα έχω εκείνο, ναι. Ναι. Όχι, ότι έχεις φτάσει στην τελική ευθεία, ξέρεις ότι αυτή είναι η Σπαρτάκ, έχουν γίνει αναλύσεις επί αναλύσεων για την Σπαρτάκ, ποια είναι τα δυνατά της σημεία, ποια είναι τα αδύνατα σημεία, τι έκανε μέχρι και σήμερα που μιλάμε, τι έχει καταφέρει, οπότε αυτά είναι τα δεδομένα, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αποστολή, αυτή είναι η ενδεκάδα ενδεχομένως που σκέφτεται ο Λουτσέσκο, αυτή είναι η ενδεκάδα της Σπαρτάκ και από εκεί και πέρα σήμερα το μόνο το οποίο σου μένει, έτσι, είναι να περιμένει να περάσουν οι ώρες για να βρεθεί στο γήπεδο. Εννοείται εμείς να δουλέψουμε και πάει λέγοντας. Αλλά θέλω να σου πω ότι την τελευταία μέρα δεν έχεις πολλά πράγματα να περιμένεις. Ναι. Έτσι. Έχουν βγει όλα, οι καταστάσεις είναι αυτές, τα δεδομένα είναι αυτά. Και από εκεί και πέρα λες να πάνε όλα καλά, να λειτουργήσουν όλα σωστά φυσικά για τον ΠΑΟΚ και να έχουμε ένα έτσι ωραίο ευρωπαϊκό βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Μια τούμπα που δεν θα πέφτει καρφίτσα. Και με αυτό να ξεκινήσουμε, γιατί είναι σημαντικό, βέβαια τώρα δεν ξέρω αν έχουν μείνει διαθέσιμα εισιτήρια, γιατί γύρω στις 11 το πρωί υπήρχε ενημέρωση πως υπάρχουν 150 εισιτήρια, απελευθερώθηκαν δηλαδή 150 εισιτήρια από την ΠΑΕΠΑΟΚ και μπορεί ο κόσμος ηλεκτρονικά, ιντερνετικά, να τσιμπήσει έτσι εισιτήριο, ενδεχομένως κόσμος που δεν πρόλαβε να εξασφαλίσει τη θέση του στο γήπεδο της Τούμπας και να το κάνει την τελευταία στιγμή, έτσι μέχρι και πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Αν και νομίζω ότι τα 150 αυτά τα οποία έχουν μείνει θα εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μας στείλαν αρκετοί φίλοι, μόλις βάλαμε και την είδηση στο ΠΑΟΚ 24, ότι δεν είχαν βγει πολλά εισιτήρια, δεν είχαν αποδεσμευτεί και ρωτούσαν πώς ακριβώς θα γίνει η διάθεση. Η ΠΑΕΠΑΟΚ είχε δεσμεύσει περίπου 500 θέσεις, 500 εισιτήρια από αυτά των διαρκείας, έτσι, σε όλο το γήπεδο, εκτός από την 7 που υπάρχει sold out γενικώς στα διαρκείας, και μέχρι και τις 7 η ώρα χθες, αν αυτές οι θέσεις δεν είχαν εξασφαλιστεί από τους κατόχους διαρκείας, τότε θα τα έδινε στον κόσμο για το σημερινό παιχνίδι με την Σπαρτάκ. Ναι. Από χθες λοιπόν, από τα 500 πήγαμε στα 150 σήμερα, δεν ξέρω αν... Ναι, αρχικά βγήκανε καμιά 200 μέσω ίντερνετ, αλλά επειδή πήγε να γίνει μια κίνηση κάποιων από Ρώσους, τα πήγε στα εκδοτήρια τα 150. Ναι. Τώρα το τι έμεινε από αυτά είναι μια άλλη κουβέντα. Okay. Γιατί πριν έστελαν πάρα πολλοί φίλοι μηνύματα ότι δεν έχουν μείνει και ότι δεν βλέπουν αυτά τα διαθέσιμα εισιτήρια. Εντάξει, είναι πολύ λίγα και μπορεί να φύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά για τα εισιτήρια, έτσι, κατάμεστη βεβαίως. Η Τούμπα η οποία αποσχολεί πάρα πολύ τους Ρώσους και χθες έγιναν αρκετά αφιερώματα στο γήπεδο της Τούμπας. Πες λίγο, αυτούς πώς τους είδες γενικά? Είναι αρκετά δική μας. Λοιπόν, είναι κοντά σε εμάς αυτό, έτσι, για να το θέσω καλύτερα. Αυτό που το οποίο πρόσεξε ο Σταύρος χθες λέγοντας ότι μιλούσε για την ομάδα του, έτσι, πρώτο πληθυντικό, έτσι ακριβώς ήταν η πλειονότητά τους. Ήταν γύρω στους 10 με 12 χθες δημοσιογράφους στην συνέντευξη. Στον Λουτσέσκο ήταν μόλις 3, αλλά το απόγευμα έφτασαν ακόμη περισσότεροι. Νομίζω ότι το βλέπουν φανατικά, το βλέπουν οπαδικά. Δεν είναι αυτό το ψυχρό δημοσιογραφικό ουδέτερο που ενδεχομένως έχουμε συναντήσει
σε άλλες φορές. Οι Ρώσοι είναι πιο θερμοί, είναι πιο κοντά στην ομάδα τους και το ζουν, το περιμένουν, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έκαναν χθες πολλές βόλτες, η αλήθεια είναι, στο γήπεδο, βρέθηκαν στην μπουτίκ, πολλά βιντεάκια έτσι κυκλοφορούν σε ρωσικά δημοσιεύματα από το γήπεδο της Τούμπας, από την μπουτίκ. Τους έκανε βεβαίως εντύπωση τα προϊόντα που υπήρχαν και ήταν αφιερωμένα στον Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Ναι. Κάποια καπέλα, Ιβάν ο Τρομερός. Έχουν κάνει και κάποιες συνεντεύξεις, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι έχουν μιλήσει με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και σταδιακά θα ανέβουν. Ήδη μίλησε ο Μαουρίσιο και υπάρχει έτσι ένα μικρό απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε. Μίλησε για τους παίκτες που ξεχωρίζει από την Σπαρτάκ. Ο Μαουρίσιο, ο οποίος βεβαίως έχει αγωνιστεί στο ρωσικό πρωτάθλημα, οπότε έτσι ξεχώρισε κάποιους παίκτες που θεωρεί ότι είναι σημαντικοί και ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερως στο παιχνίδι του. Από εκεί και πέρα, ο Βραζιλιάνος στάθηκε στη μεγάλη θέληση που υπάρχει μέσα στην ομάδα για πρόκριση. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι είμαστε δύο βήματα πριν το μεγάλο παιχνίδι, ενώντας βεβαίως τον τρίτο προκριματικό και μετά την επόμενη φάση των play-off για να μπει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Μίλησε για τον Ιβάν Σαββίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ σημαντικός ο ΠΑΟΚ για τον ιδιοκτήτη του. Έτσι βρίσκεται περίπου 6 χρόνια στην ομάδα, έχει κάνει πολλά. Και όσο για τον εαυτό του, επειδή έχει βρει δίχτυα απέναντι στην Σπαρτάκ, αν δεν κάνω λάθος, μετράει 4 γκολ με κάποια μικρή επιφύλαξη. Είπε ότι ελπίζω να μην έχουν τελειώσει τα γκολ μου απέναντι στην Σπαρτάκ. Δεν ξέρω πόσο δίνει ο Μαουρίσιο έτσι στη στοίχημα. Με πέλτα Μαουρίσιο είμαστε. Και εγώ εκεί είμαι, να ξέρεις. Με πέλτα και Μαουρίσιο πάω εγώ. Εγώ δεν ξέρω, επειδή κάπως μου έκατσε αυτή η ατάκα του Μαουρίσιο και επειδή την είδα και τίτλο στα ρωσικά δημοσιεύματα, κατευθείαν μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ, βρελές. Έτσι, ναι. Πόσο να τον δίνει τον Βραζιλιάνο. Η Βασιλεία έφτασε κοντά. Ναι, πλησιάζει. Ναι. Και οι δυνάμεις του είναι, ναι, πολύ περισσότερες. Το έχει, ρε, το έχει, βγαίνει. Κάτσε, έχει. Μπορεί να βγάλει ένα παστέλι για να κάτσει μέσα επάνω. Είναι ένα γκολ καριέρας, έχει, ρε, κάτσε, σου πω. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Σήμερα πόσο τον δίνει. Άσε το πόσο τον δίνει, θα δούμε τη στοίχημα, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Ωραία, το θέμα είναι τι κάνει ο Μαουρίτσιο. Πόσα γκολ έχει, τώρα νομίζω 40 ή 50 έχει. Θα το βρούμε τώρα σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Ελένη, τι άλλο από τους Ρώσους. Από τους Ρώσους, χθες υπήρχε... ήταν μια ιδιαίτερη συνέντευξη τύπου χθες με τους Ρώσους, γιατί, μας έκανε εντύπωση εμάς και το σχολιάζαμε χθες για τον Βέρμπλουμ, ότι ρωτήθηκε ο προπονητής για το προπονητής του ΠΑΟΚ για τον Πόντους Βέρμπλουμ, αλλά γενικά υπάρχει έτσι μεγάλο μεταγραφικό ενδιαφέρον από τους Ρώσους, γιατί έκαναν πολλές ερωτήσεις στον προπονητή της ομάδας. Σε κάποια φάση μάλιστα επενέβη ο υπεύθυνος τύπου της ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θέλω να συγκεντρωθείτε στο αυριανό παιχνίδι, στο σημερινό. Κανονικά. Ναι, να σου πω κάτι. Το ζούμε σε κάθε συνέντευξη τύπου. Το είδαμε στη Βασιλεία, που εντάξει, εκεί οι άνθρωποι ρωτούσαν για τον προπονητή. Ήταν η κατάσταση, Βασιλεία, okay, ναι. Ναι. Και χθες γιατί ρωτούσαν για διάφορους παίκτες που βρίσκονται κοντά, που απασχολούν, κάποιοι που έμειναν στην Ρωσία, και κάπου εκεί επενέβη ο υπεύθυνος τύπου λέγοντας ότι συγκεντρωθείτε, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, να κάνετε βεβαίως, αλλά να αφορούν το αυριανό σημαντικό παιχνίδι. Τώρα αναφορικά με τον προπονητή της ομάδας, τον Ιταλό τεχνικό, τον Μάσιμο Καρέρα, που βρίσκεται στην Σπαρτάκ, εκείνο το οποίο κρατάμε από την συνέντευξη τύπου ήταν ότι πέταξε από πάνω του τον τίτλο του φαβορή. Ρωτήθηκε βεβαίως για το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο ζευγάρι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Σπαρτάκ, η Σπαρτάκ είναι το φαβορή και πώς το διαχειρίζεται ο ίδιος και η ομάδα του. Είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι η ομάδα μου είναι το φαβορή, το πέταξε άμεσα από μέσα του, ενώ στάθηκε και ονομαστικά σε που ο ίδιος έχει προσέξει ιδιαιτέρως από τον ΠΑΟΚ. Έκανε λόγο για έμπειρη αμυντική γραμμή του δικεφάλου, για πολύ ποιοτική γραμμή, μάλιστα στάθηκε ονομαστικά στον Μαουρίσιο και στον Κάνιας, ενώ ανέφερε βεβαίως στη συνέντευξή του και το όνομα του Πέλκα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Αυτά από τον Μάσιμο Καρέρα. Νομίζω ότι λίγο στάθηκε στα κομμάτια τακτικής, στα κομμάτια προσέγγισης, δεν είπε πάρα πολλά πράγματα, ούτε για τις συνθήκες που θα επικρατούν σήμερα στην Τούμπα. Ούτως ή άλλως και εκείνος και ο ποδοσφαιριστής, ο αρχηγός της ομάδας που εκπροσώπησε την Σπαρτάκ, είπαν ότι είτε με βροχή, είτε με κρύο, είτε με ζέστη, είμαστε επαγγελματίες και ερχόμαστε εδώ πέρα για να παίξουμε το παιχνίδι μας. 38 Σπαρτάκ... βρήκα. 38 γκολ έχει βάλει ο Μαουρίτσιο. Δεν είναι λίγα. Είναι. Για τη θέση του. Όχι, δεν είναι λίγα. Και 24 έχει ουσιαστικά ένα γκολ ή ασίστ ανά 6 παιχνίδια. Δεν τα είχε πέσει σε εμάς, βέβαια. 3-1 ήταν. Αλλά όχι, πάλι
Πόσα παιχνίδια έπαιξε. Και έχει βάλει δύο με τον Αστέρα. Όχι, δύο δεν πέσει σε μας έχει 3-4. Τέσσερα γκολ έχει σε μας, μία assist, λίγο πράγματα. Εντάξει. Σήμερα θα έχεις ένα γκολ για φέτος. Το πρώτο θα όχι, θα είναι πολύ καλύτερος φέτος. Ναι. Τι έλεγες, Ελένη? Να μην το μελετάμε καλύτερα. Ναι. Όταν εμείς φτιάχνουμε κάτι... Τους έχουμε μελετήσει όλους, άστο, μην τη ψάχνεις. Ναι. Ωραία, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, λέγαμε για τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες όμως απασχολούν τους Ρώσους, γιατί υπάρχει και σήμερα μια φωτογραφία στο Twitter με τις φανέλες που θα φορούν οι δύο ομάδες σε πρώτο πλάνο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν και εφόσον η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, τότε υπάρχει ενημέρωση από τον διαιτητή ότι θα γίνουν έτσι οι κλασικές καθιερωμένες διακοπές για ανάσες στο 30 και στο 75 της αναμέτρησης. Αυτά από τους Έτσι, οι συνάδελφοι εκεί πέρα που είχες για το Ρώσο χθες εδώ το μεσημέρι, ναι. Πώς είναι, ζεστή για το παιχνίδι, δηλαδή τη βλέπουν ομάδα τους καλά, έχουν θέματα, πώς τους κόβεις, είναι μαζεμένοι, είναι πολύ αλαζόνες όπως κάποιοι άλλοι εδώ πέρα δίπλα μου, δεν τους βλέπω και τέτοια, Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι μοιάζουν πολύ με εμάς. Ναι, είναι και αλαζόνες. Ναι, είναι και αλαζόνες. Πάρα πολύ. Ναι, είναι φανατικοί με την ομάδα τους, τουλάχιστον έτσι οι περισσότεροι που μιλήσαμε. Και είναι αυτό το διακριτικό ευγενικό που ναι, μεν είμαι φιλοξενούμενος, οπότε σε σέβομαι. Όπως είπε και ο Καρέρα, βεβαίως και σεβόμαστε τον ΠΑΟΚ, αλλά ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Αλλά αυτό το εκλαμβάνεις και από τους δημοσιογράφους, τους ανθρώπους που συνόδευσαν βεβαίως την ομάδα τους. Οι Ρώσοι οι οποίοι αναμένεται να μην κάνουν αλλαγές, έτσι, τουλάχιστον βάσει των όσων αναφέρουν τα ρεπορτάζ τους, αυτό το πλάνο, αυτή τη σύνθεση που είδαμε απέναντι στη Λοκομοτίβ Μόσχας, δεν αποκλείεται να τη δούμε και απέναντι στον ΠΑΟΚ με μία ενδεχομένως αλλαγή, έτσι, να περάσει ο Βραζιλιάνος, ο Ζε Λουίς, στην κορυφή της επίθεσης. Ο Λουίς Αντριάνο. Ναι, Λουίς Αντριάνο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από τους Ρώσους, δεν έχει πολλά πράγματα να πούμε. Νομίζω ότι θα αναχωρήσουν και αυτοί την επόμενη του παιχνιδιού και βεβαίως θα ετοιμαστούν για τον επαναληπτικό. Αυτοί ήρθαν με VIP κόσμο μαζί τους. Στην Τούμπα πάντως δεν υπήρχαν. Ναι, δεν ήταν όπως με τη Βασιλεία, δηλαδή, που ήρθαν και... Καμιά τριανταριά. Ενώ συνήθως θα δεις και τους VIP καλεσμένους στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, νομίζω ότι ήταν μόνο οι δημοσιογράφοι στο γήπεδο, δεν υπήρχε κανένας άλλος. Ναι. Είναι, υπάρχει και ένα θέμα με τους οπαδούς τους. Δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, η αλήθεια είναι. Πέσει στον Μπιλμπάο, τώρα θα είναι βαλφωτιά, να πούμε κανονικά. Είναι έτσι θερμόαιμοι, να το θέσουμε καλύτερα, όχι καλύτερα παιδιά. Είναι θερμόαιμοι, έχουν έτσι μια τιμωρία που κουβαλούν από έτσι, το εκεί παιχνίδι κόσμο, που έγινε στην Ισπανία. Ναι. Και το πέταλο είναι αυτό. Ναι. Στην Ευρώπη έχουν θέμα. Στην Ευρώπη είναι το δικό μας την άλλη εβδομάδα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα έχουν κόσμο στο πέταλο κανονικά. Νομίζω πως έχουν κανονικά. Και... Πώς γίνεται να απαγορεύεται? Εμείς έχουμε παίξει προγραμματικά Champions League με κόσμο της άλλης ομάδας μόνο μέσα στο γήπεδο. Ναι, μεγάλη επιτυχία ήταν εκείνο. Πολύ... καλά, δεν ήταν μόνο κόσμο της άλλης ομάδας. Όχι, είμαστε άδειο το δικό. Ναι. Όχι, ναι, τυπικά έστω. Ναι. Αυτή, μήπως το κοιτάξουμε λίγο, το έχουμε κοιτάξει αυτό σίγουρα. Μήπως είναι κανένα πέταλο τιμωρημένο, τίποτα τέτοιο. Πριν το πρώτο. Του Ελένη ζεις βασικά. Ελένη, χάσαμε. Πάει Ελένη. Καλό κορίτσι ήτανε. Πολύ καλό κορίτσι. Ξαναπάρε. Να δούμε αν έχει κάτι. Πριν από αυτό το αν παιχνίδι, δεν έχει, χάρηκα που συνεργαστήκαμε μαζί. Ουσιαστικά η διοίκηση τους έβγαλε απαγορευτικό η διοίκηση. Ότι α, δηλαδή, όχι UEFA. Δεν θα πάρω μυστήρια, δεν ταξιδεύετε. Okay. Τώρα το τι ακριβώς παίζει με την UEFA δεν το ξέρω. Πώς είναι ακριβώς το στάτους της τιμωρίας τους. Κοίτα, άμα το... Αυτή νομίζω στον Bilbao. Τα κάνανε αρχίσει μαθιά στην πόλη. Ναι, γιατί στο γήπεδο δεν τα κάνανε. Και σε γήπεδο είχε γίνει. Αφού το είχαν κάνει ολόκληρο πάιρο σόου, είχαν κάνει ρε φίλε μέσα στο γήπεδο. Α, το πάιρο, ρε. Σούτια πέσανε μέσα στο γήπεδο. Σούτια μέσα στο γήπεδο δεν πέσανε. Δεν πέσανε τότε. Είχαν ρίξει πολύ πράγμα όμως από. Γύρω-γύρω. Βεγγαλικά και όλα αυτά. Γύρω-γύρω δεν είναι περιβάλλοντος χώρος, δεν τιμωρείται η ομάδα. Προφανώς εκπαιδευμένα τα παιδιά. Αυτά, Ελένη. Δεν σα άκουσα γιατί σα έχασα. Ανησυχήσαμε λίγο, είναι η αλήθεια. Χάθηκες πολύ ξαφνικά. Ναι, χάθηκες πολύ ξαφνικά. Αλλά δεν έχει τιμωρία από την UEFA η Σπαρτάκ. Η ίδια τους η ομάδα τους τιμώρησε, λέει ο Νίκος. Ναι.
Θα είναι κανονικά στο γήπεδο, στον επαναληπτικό. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και αυτοί λένε δηλαδή και λέγανε και ποτού έρθουν και οι ποδοσφαιριστές και αυτά ότι εντάξει στο πρώτο παιχνίδι θα έχουμε τον κόσμο μας, θα τον έχουμε στο δεύτερο και τέτοια. Δεν λέγανε. Ναι. Εδώ χθες έλεγαν ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι, οπότε θα έρθουν να μας υποστηρίξουν. Εντάξει, τώρα κοίτα, εγώ μπορώ να σκεφτώ 5-6 φίλους που είναι Σπαρτάκ και ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είναι απίθανο. Και Σπαρτάκ και ΠΑΟΚ. Με την Τυφλίδα είχαμε θέμα, εκεί είχαμε πολύ κοινό στοιχείο, με τη Δυναμό. Η Δυναμό Τυφλίδας και ΠΑΟΚ, δηλαδή είχαμε. Μισή Πολύχνη είναι Δυναμό Τυφλίδας και ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, η Νικόπολη είναι το 70%. Δυναμό Τυφλίδας και ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι στη σύγχρονη κοινωνία, υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση. Εντάξει. Βεβαίως. Χτυπάει το τηλέφωνο, Ελένη. Ελπίζω να μην είναι τίποτα. Για απειλή θα είναι, σήκωστο. Στο γραφείο δεν είσαι, πού είσαι. Ναι, για απειλή θα είναι σήκωστο, εντάξει. Να μας απειλήσει η απειλή της ημέρας. Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε στην Ρωσία, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Βέρμπλουμ. Τώρα δεν ξέρω τέτοια μέρα αν χωρούν τέτοιες συζητήσεις, αλλά από τη στιγμή που κυκλοφορεί και γράφτηκε... Τελείωσε η προθεσμία. Ναι, τελειώνει. Το κρατάμε. Είναι σαν την κλεψίδρα που αδειάζει σιγά σιγά. Λοιπόν, υπάρχει μία είδηση από το ρωσικό ειδησιογραφικό. Πριν το συνεχίσει, εγώ δεν σου είπα ότι δεν έχω τιμωρία του ΝΕΦΑ. Σου είπα ότι για αυτό το παιχνίδι, ωραία, εξέδωσε. Ναι, πολύ ωραία. Εκτός έδρας χωρίς κόσμο. Άνα, μπράβο. Και μέσα μετά, σε αυτό, ήδη, όχι ρε, εγώ σου λέω ότι σε αυτό μέσα έβγαλε την προηγούμενη εβδομάδα με το που έγινε γνωστό ότι θα παίξει, ξέρω εγώ, η Σπαρτάκ με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έγινε γνωστό την Τετάρτη, την Πέμπτη, πότε ήταν. Την επομένη έβγαλε ανακοίνωση διοίκησή του που ουσιαστικά απαγόρευε στον κόσμο να ταξιδεύσει. Δεν σου λέω ότι. Δεν είχαν τιμωρία, καταλαβαίνετε. Αυτό σου λέω. Δηλαδή και η διοίκηση έβγαλε αμέσως ανακοίνωση ότι δεν ταξιδεύετε στη Θεσσαλονίκη. Μην κάνετε κανένα λάθος δηλαδή, και μπείτε σε κανένα άλλο πλάνο. Δεν σου λέω δεν είχαν τιμωρία. Ποια είναι η εξελίξη. Κατευθείαν από την πρώτη στιγμή που βγήκαν, ορίστηκαν τα παιχνίδια, είχε βγει είδηση ότι. Ήτσε σε καλό. Έχω μείνει στο Βέρμπλουμ. Ότι η Σπαρτάκ δεν θα έχει ξεπαδούς στο πλευρό της στομάτης της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για πες για τον Βέρμπλουμ τελικά μετά από όλη αυτή τη φασαρία θα επιστρέψει στη Μόσχα. Πολύ ωραίο θέμα, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτουν οι Ρώσοι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ για τον 32χρονο, προκειμένου να τον εντάξουν ξανά στο δυναμικό τους. Έμεινε ελεύθερος πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο φαίνεται ότι η ΤΣΣΚΑ ενδιαφέρεται, παραμένει ζεστή για τον... Μήτρο, την παραμύθι μανατζερικά είναι αυτά. Του μάνατζερ παιχνίδι είναι. Εγώ μεταφέρω το δημοσίευμα από τη Ρωσία και τα όσα καταγράφουν οι Ρώσοι. Και ότι μάλιστα έχουν κάνει πρόταση στην πλευρά του και περιμένουν την τελική απάντηση. Εγώ κανονικά δεν έπρεπε να έχει απαντήσει στον ΠΑΟΚ ο Βέρμπλουμ. Πέρασε η προθεσμία. Ναι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να του είπε, μας δίνεις και αύριο την απάντηση, γιατί σήμερα έχουμε και ένα σοβαρό παιχνίδι. Ένα σημαντικό για εμάς παιχνίδι. Ναι, μπορεί, Εντάξει. Κοίταξε, νομίζω ότι όλα παίρνουν... Καλοκαιρινό μου είστε, παιδιά, βλέπω. Για πείτε μου. Θα σου πω. Ναι. Ότι αν τα βάλεις σε μια κλίμακα ενδιαφέροντος, νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι... Εννοείται το παιχνίδι είναι πάντα. Ωραία. Να μην γίναν 4, μάλλον να γίναν 5. Ναι, δεν το υπολόγισα σωστά, θες να μου πεις. Δηλαδή δεν κάνετε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ξέρω εγώ. Αυτό, δεν κουνήσαν τα δάχτυλα. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, αν να δώσει μια απάντηση, εντάξει, θα τη δώσει και Πέμπτη πρωί, Σταύρο. Έχουν περιμένει τόσο. Καλά. Σήμερα είναι το παιχνίδι. Καλά. Είναι σε πρώτο πλάνο το παιχνίδι. Όπως το Βέρμπλουμ την Παρασκευή να είσαι στο γήπεδο. Πρώτη εδώ. Ναι, πρώτη εδώ. Μόνο εδώ. Καλά, πλάκα κάνουμε. Μην το πάρει κανείς της μετρητής ότι έκλεισε ο Βέρμπλουμ. Πάντως, είναι περίεργο σαν δημοσίευμα, γιατί η γυναίκα του, η κυρία Βέρμπλουμ. Αυτή μας ενδιαφέρει. Είχε κλείσει οριστικά την πόρτα της ΤΣΣΚΑ, έτσι, δύο φορές μάλιστα. Δεν ήθελε να γυρίσει στη Μόσχα δηλαδή. Όχι, νομίζω ότι και μάλιστα σε αυτό που είχε γράψει το blog τότε, το οποίο διατηρούσε, έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν θα δεχτώ κλήσεις από χώρες, έτσι, από τη Ρωσία, από χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Υπάρχει ανταγωνισμός εκεί, όντως είναι το, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Ψάχνοντας έτσι προτάσεις από άλλες χώρες. Τότε βέβαια του είχαν κάνει ανανέωση και είχαν καμφθεί κάπως οι αντιστάσεις της κυρίας Βέρμπλουμ. Η οικογένεια είχε παραμείνει
στη Ρωσία, αλλά και τη δεύτερη φορά πάλι ήταν έτσι μια απόφαση της συζύγου που στην ουσία έκλεισε την πόρτα της ΤΣΕΚΑ. Οπότε δεν ξέρω αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο δημοσίευμα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα από τη στιγμή που είναι γνωστό το τι θέλει η πλευρά της οικογένειας, έτσι, ή το τι ψάχνει η πλευρά της οικογένειας. Βασικά θα σου λέγα ότι ψάχνει η πλευρά της οικογένειας, αλλά είμαστε στον αέρα της πόλης αυτή τη στιγμή. Εγώ πάντα... βλέψε το θέτο. Το 85-15 υπέρ του να μην γίνει είναι, εννοείται. Αν και εγώ νομίζω ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να τα βρει ο Βέρμπλουμ και η Νίνα. Η οποία είναι μονόφρυδη η Σουηδέζα. Μονόφρυδη, την έχεις δει πόσο παχύφρυδη έχει. Δεν, δε, σου λέω, είναι. Είναι πολύ φασαρία, δηλαδή η Νίνα. Και δεν είναι σε επίπεδο Σουηδία. Θα σου στείλω τις φωτογραφίες δηλαδή από ενός φίλου μου. Ωραία, για να καταλάβεις ότι δεν είναι ένα top επίπεδο. Ναι, απλά κάνει αυτό το απογευματινό του Στρόιτερ, που σου είπα τις προάλλες. Ναι. Φωνάζει τις φίλες της. Okay. Γι' αυτό, Ελένη... Ναι, ξέρω. Δηλαδή μαθαίνω κι εγώ, μην νομίζεις, παίρνω μαθήματα από κάτι τέτοιες καταστάσεις. Έχεις ελληνική νοοτροπία όμως, δεν... Ναι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει η νοοτροπία αυτή. Φτύσε από πάνω σου αυτά τα συμπλέγματα της μεσόγειας γυναίκας και θα ευτυχήσεις. Κοίτα, όταν βλέπω τέτοιες καταστάσεις μπροστά μου και πώς εξελίσσονται, θα ταυτίσω, τι θα κάνω. Θα ταυτίσω. Τα ρημάδια. Τέλος πάντων. Εντάξει, τίποτα άλλο έχεις να προσφέρεις στο ρεπορτάζ. Όχι, δεν έχω να προσφέρω κάτι άλλο. Από νωρίς το γήπεδο της Τούμπας θα έχουμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα. Από τις αφήξεις, από τον κόσμο, από το κλίμα, ποιος ήρθε. Σαφήνια, έχω πάλι σήμερα έξω από το γήπεδο. Όπως και την Βασιλεία. Εκεί, γεια σας, ήρθα, πάμε παλικάρια. Σαββίδης. Εννοείται. Εννοείται. Δεν μας έβαλε. Θα έρθει εκεί. Άμα δεις, ήδη στείνονται οι καρέκλες μέχρι έξω στο δρόμο από τα καφέ. Είναι πταψήφιο, όπως και στην προηγούμενη. Μάλιστα. Στο προηγούμενο παιχνίδι, όταν είδες τους παίκτες να αγκαλιάζονται, δεν ήταν μόνο η χαρά της νίκης. Προφανώς και δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Απλά επειδή στον ΠΑΟΚ το επταψήφιο είναι κάτι πολύ φυσιολογικό πλέον. Για ψήλου πίδημα. Ωραία. Έχει πρόκριση επταψήφια πάλι. Μάλιστα. Να πω εδώ κάτι. Στη συνέντευξη του Τσίμηρο είχε πει για τον Ιβάν Σαββίδη, ακόμη δεν έχω ξεχάσει τι μας έδωσε μετά τον τελικό κυπέλλου. Δηλαδή, είναι μια πρόταση. Και τώρα πριν δύο μέρες τελείωσε το μέτρημα. Είναι μια πρόταση που ναι, μεν πέρασε στα ψηλά, αλλά όταν την ακούς λες, οκ, δεν θέλω να μάθω τι να μάθω. Μα σκέφτεσαι και αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα στο μυαλό μου, όταν καναλύω το παιχνίδι, σκέφτομαι ότι αυτοί που παίζουν έχουν το κίνητρο. Προφανώς και το έχουν. Ναι, δηλαδή, ξέχωρα το κίνητρο τη διάκριση των στόχων, μπλα 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 μπλα. Υπάρχει ντούκου κίνητρο. Ναι. Δηλαδή, τελειώνεις, κάνεις τη δουλειά, γυρνάς σπίτι. Και έχεις ένα μπόνους, ξέρω εγώ. Έχεις ένα μπόνους που είναι συμβόλαιο παίκτη τη ΑΕΚ. Ναι. Ναι. Κατάλαβες, ναι. Είναι θέμα. Πώς θα το κάνουμε. Μάλιστα. Okay. Και μετά βγαίνει στη συνέντευξη. Και έρχεται η Νίνα και μας λέει: Θέλω και τώρα, θέλω και τα άλλο. Άντε, μόλι πατσαβούρα πήγαινε τώρα. Πραγματικά. Ναι, άντε, φτάνει. Άντε, ρώτα να μάθει. Ζών. Ζών. Δεν το λέω σε εσένα, Ελένη μου. Ναι. Επειδή είσαι στη γραμμή, μην μπερδευτεί. Ο Βέρμουν σίγουρα θα τη το είπε γι' αυτό. Μα ξέρει, Νίνα, εκεί κερδίζει, α πούμε, πετύχει και πετυχαίε κανένα στόχο. Μου είπε ο Σβέν ότι του είπε ο Πλίγιοβιτ που ήταν μαζί στην Σαντερίσκα, σε ποια ήταν εκεί πέρα. Ότι αυτός δίνει για ψήλου πίδημα πριν. Ναι. Μην τα πιστεύεις αυτά, δεν θέλουν το καλό σου. Επίτηδες το λένε. Ναι. Μόνο εγώ σε αγαπάω. Για να σε ψήσουν το λένε. Εντάξει, η μάνα των παιδιών σου. Ωραία, σου έφερα και την Τζοάν, την έτσι, την το απόγευμα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου του 2015 στο σπίτι και βγάλαμε γούστα. Και εκεί θυμάται αυτό. Βέρνουν και μετά ξεχνάει τι λέγανε. Μάλιστα. Έγινε, Ελένη μου, ευχαριστούμε πολύ που... Δεν υιοθετώ, να ξέρετε. Δεν υιοθετώ. Τώρα για την Εγώ Ελίνα, με τα φετικό τη θέση στο φρύδι θα συμφωνήσω. Δεν είναι αυτό φρύδι. Δεν είναι φρύδι για Σουηδέζα αυτό. Ο Νίκος Αλαμπατζής της Γκέτεμπορ. Αυτό το Σουηδέζα η Νίνα, μπαίνουν όλοι να τη δουν και παθαίνουν λίγο σε λέγκα αυτή. Καλά, οι Σουηδοπόλοιτες που πήγαμε στο Έστερ σου να τις πέσει. Ναι. Η μπούτη μπροστά τους ήταν ένα 85. Κάτι στρούμφ και κάτι Kim Kardashian, αλλά το χοντρό. Kim Kardashian εννοώ ότι κόλος και πόδι ένα. Δηλαδή πήγαμε, μας απέκλεισαν, ωραία. Και δεν ήταν ούτε ένα. Τα σουηδικά χόμπιτ.
Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό. Εντάξει. Δεν είδαμε μία καλή μία. Τι. Είστε μισογύνητε, σα κλείνω. Και το 1.30 σταύρο μου είναι λανθάνουσα γλώσσα, να ξέρει. Μάλιστα. Αλλά αλήθεια λέει. Ελένη, λοιπόν, μου τα είπε πάρα πολύ καλά. Καλή συνέχεια. Θα σε ακούσουμε και πιο μετά και το ραδιόφωνο. Θα σε ακούσουμε από τη μεικτή ζώνη, την ακόμα πιο μεικτή ζώνη. Τη ζώνη γενικότερα. Την εξωτερική μεικτή ζώνη. Την αναφορά ζώνη. Ζώνη αφήξεων. Ζώνη στο αμάξι να βάζει. Ναι. Να σε καλά. Λοιπόν, να αυτά από την, και από την Ελένη Μπούντου, ό,τι έχει να κάνει με τα γύρω-γύρω πριν το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε ό,τι άλλο έχει πριν το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ, να κάνουμε και μια αναφορά στα μπασκετικά. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, επιστρέφουμε και το τελευταίο μισάωρο. Να είμαστε πάλι. Τελευταίο 20 λεπτό τη εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, του ραδιοφωνικού ΠΑΟΚ 24, το οποίο θα μεταφερθεί στο γήπεδο τη Τούμπα από τι 5 και μετά. Ό,τι συμβαίνει εκεί. Θα είμαστε συντονισμένοι και με την διεύθυνσή μας στο ίντερνετ, το pauk24.com δηλαδή, και βέβαια με το Libero 107.4. Όλο το team θα είναι εκεί για να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου ενημέρωσης, βέβαια, και, έτσι ώστε να ξέρετε τι γίνεται σε αυτή τη μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο και τη Θεσσαλονίκη σίγουρα, η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, Νίκο μου, πλέον 8 Αυγούστου σήμερα περιμένει να ζήσει από το ΠΑΟΚ. Θα βγάλει 8 Αυγούστου. Αυγούστου. Έτσι είναι. Έτσι. Αυτό συμβαίνει στην πόλη. Από παντού έρχονται παοξάκια, από εξωτερικό, από Αθήνα, από νησιά. Ο άλλος άφησε να στυπάλει, να δει, του έδωσε ηλίθιος. Δεν μπορούσε. Σοβαρά μιλάς. Δεν μπορούσε, μωρή. Δεν θα ξανακατέβει. Μπορεί να κατέβει, χαζό. Α, μάλιστα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο Στρασβούργο μετά το παιχνίδι με τη Βασιλεία. Μάλιστα. Δεν είναι. Και έκανε παράπονα γιατί είχε 17 ευρώ το ποτό. Πλάκα μας κάνεις. Τα παιδιά μας από παντού εμφανίζονται και 50.000 γήπεδο να είχαμε. Απλά έχω να κάνω μια έκκληση. Όσοι φίλοι γνωστοί και τα λοιπά νομίζετε ότι μπορώ να ασχολούμαι όλη την ώρα με εισιτήρια. Δηλαδή δεν γίνεται χαλιά τη μέρα. Όλες οι μέρες μου σε μεγάλα παιχνίδια έχουν χαλάσει. Δεν είμαι ο Θεός, δεν μπορώ να σου βρω εισιτήριο τελευταία στιγμή. Δε. Και δεν μπορώ να ασχολούμαι γενικά με. Δηλαδή φτάνει. Έχω σκάσει πραγματικά. Δημόσια έκκληση. Ναι, σταματήστε το. Δηλαδή, πραγματικά σταματήστε το. Πηγαίνετε, πάρετε εισιτήριο. Εγώ δεν ήμουν παδό. Ποτέ δεν είπα σε κανέναν να μου πάρει εισιτήριο. Γιατί δηλαδή οι άλλοι όλοι πρέπει να μου παίρνουν. Πόσο εμένα. Μάλλον τη μέρα του αγώνα, μια μέρα πριν, έχει εισιτήριο. Εγώ θυμάμαι για να πάω στο Final Four το 93. Εντάξει. Κάθε μέρα πήγαινα στον Πανελλήνιο από το Χοραργό, που ήταν τότε στη Σατοβριάνου. Ναι. Κάθε μέρα μην τυχόν και σκάσουν τα εισιτήρια και δεν είμαι εκεί να πάρω αυτά που έχω κλείσει. Τα κλεισμένα. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ένα παράδειγμα από τα πολλά. Γιατί εγώ, επειδή ήμουν Αθηναίος Παοξής, δεν είχα τόσο πολύ τον ταλκά του Παοκάρης. Εκεί μπορεί να έπαιρνα το σύμφι και να τότε είχα πάρει μόνο ένα εισιτήριο. Γιατί θα έρθω τότε. Υπήρχε μια απόσταση. Αν δεν έκανε εκδρομή ο Πανελλήνιος. Ναι. Ωραία. Αλλά ρε φίλε, θες να πας στον Παοκ, ασχολήσου ρε. Ας το διάλο. Εξάλλωσε. Ασχολήσου, ρε Ζων! Σίγουρα τώρα στο διάλειμμα είχαμε τέτοιο τηλέφωνο γι' αυτό. Αυτό ναι, εννοείται! Γι' αυτό. Ασχολήσου! Το ΠΑΟΚ πας να δεις. Δεν πας να δεις τη Ζιζέλ που πέθανε από τον έρωτα, μπαλέτο, στο Μέγαρο. Champions League πας να δεις. Δηλαδή, τρέλα, ρε! Και πρόσεξέ με, στην εποχή μου, όταν ήμουν οπαδός, δεν υπήρχε διαδικτυακή αγορά. Ναι. Μονόδρομος, φίλε, περιμένεις. Ναι. Τέλος. Τώρα. Τώρα πατάς το γραμμοκούμπι. Περιμένεις λίγο και εκεί, είναι η αλήθεια. Περιμένεις εκεί, αντί να ταξίδεις, βλέπεις λίγο, πώς το λένε, λίγο red porn, λίγο UGs. Ωραία, κάτι βάζεις, να περάσει η ώρα σου. Ναι. Ή βάζεις ένα βίντεο μετά. Εγώ έβαλα χθες για να περάσει η ώρα μου λίγο, όταν είχα μια ανάσα να πάρω. 20 λεπτά μανούρες ποδοσφαιρικές. Έχει ένα βίντεο. Έχει και μπινελίκια, ιστορίες, φάπες. Βίνι Τζόνς και τέτοια. Κοτσοπατινάδες. Ναι, γενικά πολύ πράγμα. 20 λεπτά. Εντάξει. Πέρασε ένα 20 λεπτό, ευχάριστο. Ξεχάστηκα. Και θα μου έλεγε το μηχάνημα εκεί της. Το ίντερνετ τη σειρά σου. Κλείστο, Ζόν. Ναι, ναι, κλείστο. Μοσχάρι. Ναι. Sold out το παιχνίδι, ρε παιδί. Δηλαδή, πού να βρει άνθρωπο εισιτήριο. Τελευταία μέρα. Μεσημέρι, 6 ώρες που το παιχνίδι. Μα γιατί να ασχοληθώ, δεν λίγα έχω. Έξαλλο αυτό που τον πήρε τώρα. Αυτό ήταν το κερασάκι. Άκουσε και αυτό. Αυτό ήταν το κερασάκι του, το πιστεύω. Άκουσε και αυτό. Μάλιστα. Ωραία.
Celtic δεν μιλάμε για τις γκόμενες που τελευταία στιγμή να έρθω στο γήπεδο. Όχι, μωρή, κάτσε σπίτι, κάτσε στην κουζίνα. Ωραία, κάνει ένα παστίτσιο και βούλωσέ το. Εντάξει, δηλαδή, όχι αυτές που νιώθουν, γιατί έχω ξαναπεί ότι οι γυναίκες του ΠΑΟΚ, αυτές που ασχολούνται, έχουν πιο όμορφο συνέστημα από τους άντρες. Μιλάμε τώρα για τα. Για τις, πώς λένε, ενδυνάμει νύφες. Έχει πολλά παιχνίδια μέσα στη ζωή για να πας να γίνεις νύφη. Τώρα στο ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Πάει σε καμιά παραλία καλύτερα. Ναι, πήγαινε εκεί. Έχει κάτι ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, κάτι. Λευκή Άμμος. Ναι. Πήγαινε στο Σάκη τον Πρίτα. Ναι. Δύο φορές τους έριξε. Ναι. Πήγαινε εκεί να επενδύσεις. Έχει παιχνίδια μέσα στη ζωή να πας. Τώρα ναι, δεν. Δηλαδή. Χάνεσαι μέσα στον πολύ κόσμο τώρα. Έχει ναι, πολύ κόσμο. Ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός. Έτσι. Σέλτικ θα δούμε σήμερα, λες. Μετά. Κάτσε, τι ώρα παίζουν. 10 παρδέρτο νομίζω. Θα γράφουμε. Ναι. Θα το βάλουμε εκεί. Υπάρχουν ελπίδες εκεί. Εντάξει, εκτός άμα παίξει άμυνα δεν έχει. Δηλαδή μπορεί να πάρει αποτέλεσμα αν παίξει άμυνα. Ναι. Αν πάει να βγει λίγο, δύσκολα είναι. Εκεί είναι και 60.000 κόσμος. Και γράφουν με περηφάνεια 700 οπαδοί της ΑΕΚ δίπλα στο πλευρό. Δηλαδή 700. Εγώ αν έπαιζα στο Άιμπροξ, πόσο χρέο. Δεν είναι Άιμπροξ, θα σου είπα. Celtic Park. Celtic Park χωράει 60.000. Ναι. Δικαιούμαι το 5%. Ναι. Ωραία, το 5% 60.000 πόσο είναι. 3.000. Ε? Ναι, 3.000. Α πούμε 3.500. Ναι. Όχι, ρε, τρία. Τι τρία, ρε, παραπάνω είναι. 60.000 δεν είπες. 10% 6.000. 5% 3.000. Μαθηματικό μυαλό, φίλε. Μ' άρεσε πάρα πολύ τα μαθηματικά από μικρό, τα αγαπημένα. 3.000. Τόσο, αν είχαμε 3.000 εισιτήρια, θα ήμασταν 4.500 εκεί. Ναι. Λέω εγώ. Πόσε διαρκέ έχει δώσει άραγε, έχει ανακοινώσει κανένα αριθμό. Λέω 10.000. 10. Okay. Τέλος πάντων, κλείνουν στην Αγία Σοφιά τώρα. Είναι άλλο. Σηκώσα μια κερκίδα, ανεβάζουν την κερκίδα, ανεβάζουν τις μπουλντόζες. 12 τσακπότσο μεταξύ στο τζόκερ. 12. Ναι, δηλαδή πραγματικά αυτοί που παίζουν τσόκερ μάλλον δεν έχουν χέρια. Δεν πρέπει να πετυχαίνουν νούμερο. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Κάτι ξύπησε εκατομμύρια, τόσο είναι. Τέλος πάντων, για πες. Δεν θέλω ξύπησε εκατομμύρια. Δεν έχει δει καθόλου. Είδα λίγο με την Καλατάσα Ράι. Τη Σέλτη. Όχι, την ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ τι να είναι, τόσο φιλικό. Ναι, αν πεις ότι με την Καλατάσα Ράι ήταν παιδί μου το πιο δυνατό του φιλικό με έναν αντίπαλο καλό. Καταρχάς το 3-2 ήταν η μαγική εικόνα. Ναι. Δεν ήταν για 3-2 το παιχνίδι σίγουρα. Έφυγε ο κύριος Αγκούλτους, όλους καθαρά. Ναι. Δεν μην κρίνεις από αυτά τα φιλικά, ρε. Εδώ, εδώ ξέρουμε ομάδες, ερχόντουσαν εδώ ομάδες τώρα καμπιονάτο και βάλε και ήξερα να τα χάσουν. Ναι. Υπάρχει παιχνίδι φιλικό με αγγλική ομάδα που το προηγούμενο βράδυ κάναμε διαγωνισμό που είχε περισσότερο με τους παίκτες της. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ στο Olympion κιόλας. Πού ήταν, στο Olympion ήμασταν. Mm-hmm. Με την West Ham νομίζω, ο Άρης έπαιζε. Οκ, okay, δεν θυμάμαι. Ναι. Και πήγαμε με έναν Collins που είχαν ένα stopper, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Ένα καραφλό. Για να φορτώσουν και διακοπές δηλαδή. Ναι, δηλαδή τι να κάτσω να κρίνω εγώ τώρα φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, το φιλικό είναι για να δεις, για να πάρεις αγωνιστικά λεπτά πλέον. Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Okay. Αυτό είναι ουσιαστικά. Έτσι όπως γίνανε τα, έτσι όπως γίνανε το ποδόσφαιρο χωρίς διακοπές. Με λίγες διακοπές και άμεσα επίσημα παιχνίδια. Δεν έχεις το τρίμηνο. Τι τρίμηνο ρε εσύ. 15-20 μέρες αυτό είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή μέχρι να πάρεις ανάσα ξανά είσαι στο γήπεδο. Άρα 15 χρόνια δουλεύουν, να σκάσουν να δουλέψουν. Ναι, σωστά. Εμείς θα φάμε τη ζωή μας να πούμε στα γραφεία και στα ραντεβού και στα meeting και τα λοιπά. Στο εισιτήριο. Στα εισιτήρια. Τι να πούμε. Είναι πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά Βάλιστα. που αμείβονται οι επαγγελματίες αθλητές. Παίζει λοιπόν και η ΑΕΚ σήμερα 10 παρατέρα το πρώτο παιχνίδι με την χωρίς μάνταλο. Με τη Celtic χωρίς μάνταλο. Ένας που μπορεί να κρατήσει λίγο την μπάλα. Πιθανότατα και στο δεύτερο παιχνίδι χωρίς μάνταλο, όπως έβλεπα χθες το βράδυ. Ναι. Είναι το πρώτο της παιχνίδι. Φυσικά και ενδιαφέρει. Φυσικά και ενδιαφέρει. Καταρχάς ενδιαφέρει στο κομμάτι του αν καταφέρεις να φτάσεις μέχρι τους ομίλους, ότι μπορείς να έχεις όλα τα έσοδα εσύ. Λέμε τώρα. Στην περίπτωση που φτάσεις. Σε ενδιαφέρει για να δεις σε τι φάση είναι. Πού είναι, τι κάνει η πρωταθλήτρια έτσι όπως τα πήρε πέρσι. Βελτιώνεται, τι έχει αλλάξει. Γιατί μέχρι στιγμής είναι αυτό που έλεγες εσύ πριν. Είχα μια εικόνα με την Καλατάσα Ράι, έτσι και εγώ να βλέπω το παιχνίδι. Ήταν απλό φιλικό. Από τον ΠΑΟΚ έχουμε εικόνα. Μέχρι τώρα από Ολυμπιακό δεν έχουμε. Από ΑΕΚ δεν έχουμε. Για να δούμε σιγά σιγά. Καταρχάς και οι δύο έχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με πέρσι. Οπότε σιγά σιγά να έχουμε λίγο μια εικόνα για το πού κινούνται τουλάχιστον. Τι θα παίξουν, τι έχουν, τι δεν έχουν, τι ψάχνουν ακόμα. Ναι. Έτσι, έχουμε να δούμε για αυτούς τους δύο αρκετά. Έτσι, και φυσικά εννοείται ότι προφανώς και στην ΑΕΚ
η οποία στο κομμάτι της επικοινωνίας λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, έχει περάσει ένα κλίμα ότι είναι τεράστια ευκαιρία να περάσουμε στους ομίλους του Champions League. Δεν είναι έτσι, ακόμα υπάρχει πολύ δρόμο. Ναι, ωραία. Άμα δεν περάσει όμως, προφανώς και μπαίνει πίεση. Και κυρίως τους έχει κολλήσει στο μυαλό, όχι τόσο λόγω Celtic, τόσο λόγω του επόμενου ζευγαριού που είναι να αντιμετωπίσουν. Ανάμεσα σε Μάλμε και τη Βιντεότον. Νομίζω ότι εκείνο τους φέρνει ότι τώρα είναι ευκαιρία να μπουν στους ομίλους. Έτσι, επειδή έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια πώς είναι η διαδικασία των προκριματικών, που okay, αν καταφέρεις να περάσεις στους ομίλους της όποιας διοργάνωσης είσαι επιτυχημένος, αλλά αν δεν τα καταφέρεις, σου φέρνει πίεση, σου βάζει έξτρα πίεση από την αρχή. Θυμόμαστε τι έγινε πέρσι. Το χειρότερο που θα πάθει η ΑΕΚ είναι το εξής. Δεν περνάει τώρα τη Celtic. Ναι. Και παίζει με λιμά. Θυμάμαι ένα Άρης Κοπρίβνιτσα. Ναι. Με την μπάλα που είχε κατέβει, από το Θεό και το από Θεσσαλονίκη και το έβαλε στην Κοπρίβνιτσα, ο Γκαρσία, ναι. Ναι, αυτόν τον γκολ. Ξέρεις τι πίεση θα έχει η ΑΕΚ εκεί, άμα δεν της πάει λίγο κατά 20 λεπτό στην αρχή. Ναι, ναι. Γιατί τώρα λένε όλοι ποια είναι η μία, ποια είναι η άλλη. Μπορεί να μην είναι όντως έτσι, ποια είναι η μία και ποια είναι η άλλη. Τις έχουμε δει. Τη Βιντεότον την είχαν τελειωμένη με τη Μάλμε. Έχασε η Βιντεότον χθες. Όχι. Όχι. Ισοπαλία. Ισοπαλία. Με γκολ. Ναι. Okay, τέλος πάντων, είναι πολύ μυστήρια τα παιχνίδια του καλοκαιριού, παιδιά. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια σειρά αγώνων, όλες οι ομάδες παίζουν, που μετράει κυρίως η λεπτομέρεια. Τα λιγότερα λάθη και όχι αυτά που κάνεις εσύ. Δεν μετράει τόσο πολύ η δημιουργία σου, αλλά περισσότερο τα λάθη που δεν θα κάνεις. Ναι. Εντάξει. Όσο πώς θα τα αποφύγεις. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για ο ΠΑΟΚ που έχει πολύ κινησμό στο παιχνίδι του. Αυτό είναι καλό. Γιατί σου λέει, ο Βαρέλα δεν αρισκάρει μια πάσα που δεν την έχει σίγουρη. Θα τη στείλει την πάσα στα πουρνάρια. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Και ας φύγει σε αυτή τη φάση που είμαστε. Ναι, σε αυτή τη φάση που είμαστε. Ναι. Δεν έχεις δηλαδή ούτε τις ανάσες που πρέπει. Ωραία. Υπάρχει ζέστη που σου όταν παίζεις. Σίγουρα σε καταπονεί περισσότερο τέλος πάντων. Ναι. Ακριβώς. Εντάξει, μπορεί να μην γίνει, ξέρω εγώ, το λάθος στο 30, στο 40, στο 50. Θα γίνει στο 80, άμα δεν είσαι προσεκτικός. Εκεί που έχεις μηδέν ανάσες. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν είναι σειρές οι οποίες, επειδή οι ομάδες, ειδικά στο Champions League, είναι στο ίδιο επίπεδο. Πραγματικά, δηλαδή ειδικά αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει εμείς. Βασίλεια ΠΑΟΚ, ίδιο επίπεδο. Σπαρτάκ ΠΑΟΚ, ίδιο επίπεδο. Υπερτερούν κάπου, υπερτερούμε κάπου. Δηλαδή, σε λίγα αν πράγματα τα ζυγίσει στο ναι, τέλος. Δεν είναι παιχνίδια, α πούμε. Δηλαδή, στις 10 φορές θα κερδίσει εγώ 3, θα κερδίσει την αυτή. Ωραία, και 3 σοπαλίε, 4 σοπαλίε. Ναι. Ωραία, αυτές είναι οι ομάδες. Ναι. Μετράνε λοιπόν τα λιγότερα λάθη. Δεν θα πας να παίξεις προκριματικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης, α πούμε, που okay, μπορεί να υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Όχι. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μπήκε στις σειρές αυτές έχοντας συνοχή. Ναι. Γιατί η ηλιθιότητά του συνήθως ήταν ότι άλλαζε πολύ πράγμα. Και έχανε, δηλαδή τώρα με τη Σάλκε, παίρνουμε ισοπαλία εκεί στο πρώτο παιχνίδι του στόχου. Ναι. Ωραία. Με γκολ. Ερχόμαστε εδώ. Παίζουν με 10 από το 60 και καταφέρνουμε να φάμε 3 γκολ. Ναι. Εκεί δηλαδή αν είχε συνοχή, δεν υπήρχε περίπτωση. Το πρώτο το τρώμε 11 με 11. Ωραία. Με χέρι του Ουσίντα. Στο κοντρόλ. Ναι, ρεσί. Εντάξει. Αν είχε συνοχή εκεί, θα έχει πέρασει εσύ. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ΠΑΟΚ μπαίνει με συνοχή. Απλά τότε η Σάλκε ήταν σε άλλο επίπεδο από τον ΠΑΟΚ. Λέω εγώ. Ήταν ναι, σε πιο υψηλό επίπεδο. Ναι. Δεν είναι τώρα αυτό που λες. Ναι, ότι... αλλά αν ο ΠΑΟΚ εκείνη την ομάδα την κρατούσε ένα χρόνο ακόμη και παίζανε την επόμενη έστανε χρονιά μαζί, ναι, ήταν στο ίδιο επίπεδο. Okay. Okay. Ωραία. Δηλαδή μην νομίζετε ότι είναι όπως κάποτε οι γερμανικές ομάδες. Οι γερμανικές ομάδες, ωραία, είναι ομαδάρες. Δεν είναι δεν πάτης παίξω. Εδώ σε άλλη εποχή έπαιξα την Bayern. Ναι. Και με σφαγή αποκλείστηκα. Σε σειρές αγώνων που μετράει η λεπτομέρεια δεν είναι αμάν αμάν να σε... Δηλαδή παραδείγματος χάρη στο 0-3 της Σάλκε στην Τούμπα εκεί φαινόταν η διαφορά συνοχής. Γιατί ναι, ο ΠΑΟΚ που ερχόταν από μια χρονιά με 14 αλλαγές το καλοκαίρι χωρίς λόγο. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ακόμα από αυτά τα πρωταθλήματα, δηλαδή από τα top 5, δηλαδή Γερμανία, καλά Αγγλία το συζητάμε, Ισπανία, ακόμα και Γαλλία ίσως και Ιταλία, νομίζω ότι εκεί υπάρχει
απόσταση. Αλλά σε αυτή τη φάση που είσαι τώρα στα προκριματικά, δεν πετυχαίνει αυτές τις ομάδες. Ναι. Πετυχαίνει ομάδες οι οποίες είτε λίγο είτε πολύ είστε κοντά. Μπορεί να είσαι λίγο παραπάνω, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Δηλαδή, εγώ νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια με τη Σπαρτάκ είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Πάρα πολύ. Και στα στοιχεία που έχουν. Πάρα πολύ τώρα, κοντά. Το αν θα κριθεί από λεπτομέρεια. Η Βασιλεία την πλήρωσε με τον Μπάουκ γιατί ήταν σε φάση rebuilding. Έτσι. Έτσι. Και έγινε και το όλο σκηνικό με τον προπονητή και όλα αυτά που του έφερε έξτρα πίεση. Ωραία. Και από ο Πάουκ του έβαλε 5 γκολ. Από μόνο του βάλε πίεση. Έτσι είναι. Εντάξει. Κάνανε σημαντικά λάθη στη σειρά. Έτσι είναι. Τώρα... Εν τω μεταξύ, την Κρασκόπη προχθές την είχαν 4-0. Ναι. Και έδειξαν 4-2. Οκ. Okay. Αλλά τη βάλανε και 2 γκολ με 10 παίχτες. Το 2-0 και το 3-0 και το 4-0 γίνανε με παίχτη λιγότερο. Ναι. Και πώς το λένε, η Σπαρτάκη διαφορά ποια είναι. Είναι έτοιμη ομάδα από πέρσι. Ναι. Ωραία. Έχει ένα προπονητή από πέρσι. Είναι όλα normal από πέρσι. Έκανε καλή σεζόν πέρσι. Έχει τις σταθερές της. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν της Σπαρτάκ με τη Βασιλεία. Γι' αυτό λέμε ότι η Σπαρτάκ είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι. Και δεν έχει το momentum που έχει η Βασιλεία το κακό τέλος πάντων. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Χορηγούς θα πεις. Χορηγούς θα πούμε, φυσικά. Mm. Λοιπόν, δεύτερη ώρα μαζί μας η Αναδομό. 2311-241-508. www.anadomo.gr. Μέσα από εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές που έχουν να κάνουν με την ανακαίνιση του σπιτιού. Και όσοι έχετε ασχοληθεί και ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το χρονοδιάγραμμα να είναι συνεπές, να μην ό,τι συμφωνήσουμε να γίνουν άμεσα. Κάτι το οποίο το εγγυάται η Αναδομό και με 10 άτοκες δόσεις από τα πακέτα της εταιρείας για ανακαίνιση ολόκληρου του σπιτιού ή για ανακαίνιση του μπάνιου, του παιδικού δωματίου, της κρεβατοκάμαρας, της κουζίνας, ό,τι χρειάζεστε. Δεύτερη ώρα μαζί μας φυσικά και ο Πάλας. Το αρτοζωχροπλαστείο του Πάλας στα Δυτικά, στη Βενζουέλα 138 στη Νεάπολη, στην Αγίου Πεντελεήμονος 25 στην Πολύχνη. Κάθε μέρα με φρεσκοψημένο ψωμί, κάθε μέρα με το καλύτερο κουλούρι στη Θεσσαλονίκη, με σιροπιαστά, με παγωτά, με τούρτες, με γλυκά. Ο Πάλας είναι μαζί μας. Πριν κλείσουμε, μία μικρή αναφορά στα του μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, ολοκλήρωσε την Κυριακή την κίνηση με τον Μορέιρα, ολοκλήρωσε Δευτέρα την κίνηση με τον Χάτσερ. Μένει τουλάχιστον μία κίνηση ακόμα στη Ρακέτα. Υπάρχει κινητικότητα. Έχουμε αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες. Έτσι απ' έξω λίγο για το θέμα του που μπορεί ξανά έρθει στο προσκήνιο που έχει να κάνει με τον Κρουμπάλη, ο οποίος παραμένει διαθέσιμος στην αγορά, αν και φέρεται να έχει πρόταση από Ιταλία και από την Πιστόλια, τουλάχιστον έτσι γράφουν στην Ιταλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει και επιστρέφει ο Κρουμπάλη, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι και μέσα στα υπόψη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν παίχτη στο 5 ουσιαστικά πλέον, κυρίως στο 5, με τα χαρακτηριστικά του Κρουμπάλη, να το πω έτσι, δηλαδή με ευελιξία, με δύναμη στην άμυνα, με rebound, ψάχνει κάτι τέτοιο, καθώς ο Μορέιρα που ήρθε εκεί έχει άλλα πράγματα στο παιχνίδι του, και να δούμε αν αυτή η επόμενη κίνηση που έχει να κάνει με τον Αμερικανό στο 5, αν θα είναι η τελευταία. Γιατί αποκλείται να γίνει και κάτι άλλο στην πορεία της μεταγραφικής περίοδου. Και να δούμε αν θα υπάρχει εξέλιξη σχετικά άμεσα. Ο ΠΑΟΚ μαζεύεται στις 17 για εργομετρικά, για εξετάσεις. Στις 20 του μήνα ξεκινάνε οι προπονήσεις. Από τις 30 Αυγούστου, που είναι το πρώτο φιλικό με τον Ολυμπιακό, και μετά, ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος φιλικά παιχνίδια. Ανά μικρό χρονικό διάστημα, με πολλές ομάδες από Α1, με κάποιες τουρκικές, με κάποια μικρά ταξίδια που έχει να κάνει η ομάδα. Όπως όλα δείχνουν, μέχρι τότε το ρόστερ θα έχει ολοκληρωθεί. Μένει αυτή η κίνηση που έχει να κάνει με το 5 και θα δούμε αν θα προκύψει και άλλη κίνηση στην πορεία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φυσικά η μέρα είναι αφιερωμένη, όπως καταλαβαίνετε, στο ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχα εδώ στο Λίμπερο 1,4. Θα ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης και η Ελένη Μπούντου. Είναι εδώ. Σίγουρα θα είναι η Ελένη Μπούντου, προσεξώ το Γιώργο, δεν τον βλέπω, όπως είπε μετά. Okay. Και μετά από τις 7 και έπειτα, εδώ θα είμαστε στο στούντιο με ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ από την Τούμπα από νωρίς, από αφήξεις, από παρασκήνια, από ό,τι υπάρχει έτσι πριν το match. Στις 8 η μετάδοση από το Σταύρο Κόλκα και έπειτα μετά τις 10 με δηλώσεις, με ρεπορτάζ, με ό,τι υπάρχει από την Τούμπα. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη εκεί, στο ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχα. Εμείς ραντεβού αύριο ξανά εδώ στις 12. Ελπίζουμε με χαμόγελο, ελπίζουμε με,
κουβέντα για νίκη του ΠΑΟΚ με καλή διάθεση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εμείς αύριο ξανά στις 12. Είπαμε σήμερα όλη μέρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ είναι μπροστά σας. Είναι στο προσκήνιο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Τα λέμε ξανά αύριο στις 12.